Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση του έτους. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλή τύχη στις οικογένειές σας και σε εσάς τους ίδιους. Είναι λοιπόν σήμερα η μέρα Τετάρτη 17 Απρώτου 2018 και ώρα 19 και 20 και έρχεται η συνεδρίαση. Ο κύριος Τράκας, ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλώ να ανακοινώσει τις παρουσίες και τα ονόματα. Καλή χρονιά και από μένα, με υγεία και κάθε καλό. Ο κύριος Βαλιράκης, παρόν. Ο κύριος Οικονόμου, απόν. Η κυρία Παρίση, απούσα. Ο κύριος Οικονόμου είπε ότι θα έρθει σε λίγο. Η κυρία Παρίση, απούσα. Ο κύριος Δεμέστιχας, απόν. Η κυρία Θανασάκου, απούσα. Ο κύριος Αυγουρόπουλος, παρόν. Η κυρία Βεντουζά, παρούσα. Ο κύριος Χατζής, παρόν. Η κυρία Τσικρικώνη, παρούσα. Η κυρία Νικάκη, απούσα. Η κυρία Ρουφογάλη, παρούσα. Η κυρία Σουρανή, παρούσα. Η κυρία Αρβανίτη, παρούσα. Ο κύριος Σουρουπλής, παρόν. Είναι εδώ απέξω, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Δημητριάδου, παρούσα. Η κυρία Μπουφούνου, παρούσα. Ο κύριος Τράκας, παρόν. Ο κύριος Χιαμάνης, απόν. Ο κύριος Κουτέρης, παρόν. Ο κύριος Χαρακτηνιώτης, απόν. Ο κύριος Χαρακτηνιώτης είναι δικαιολογημένος. Είχε ένα πρόβλημα υγείας. Το ευχόμαστε όλοι περαστικά να είναι καλά. Ο κύριος Στίγκας, παρόν. Ο κύριος Κουτάκης, απόν. Ο κύριος Ζήκας, παρόν. Ο κύριος Καραγιάννης Νικόλαος, παρόν. Να τον καλωσορίσουμε κιόλας. Ο κύριος Κεχρής, απόν. Ο κύριος Τούτουζας, παρόν. Η κυρία Φασούλη, απούσα. Η κυρία Φασούλη με ειδοποίησε ότι είναι άρρωστη, οπότε είναι δικαιολογημένη. Ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος, απόν. Ο κύριος Αποστολόπουλος μου είπε ότι μπορεί να έρθει πιο αργά, εάν δεν έρθει είναι δικαιολογημένος. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρόν. Ο κύριος Τάπας, παρόν. Ο κύριος Ανιφαντής, απόν. Ο κύριος Ανιφαντής είναι δικαιολογημένος. Ο κύριος Ρεμούνδος, απόν. Η κυρία Πολυκαλά, παρούσα. Παρούσες είναι και η κυρία Μαρία Δημάκου, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και η κυρία Κατερίνη Γκούμα, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σχολαργού. Πρόεδρε, διαπιστώνουμε τα απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τράκα. Με μεγάλη χαρά, πριν πούμε στις ανακοινώσεις, να κάνω εγώ μια ανακοίνωση. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Νίκο τον Καραγιάννη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι στη θέση της κυρίας Γεωργακοπούλου. Να πω ότι με συνδέουν πάρα πολλά μαζί του, είναι και η συγκίνηση που νιώθω. Ήμασταν κάποια στιγμή μαζί και σε άλλο ψηφοδέλτιο, τον καλωσορίζω. Έτσι έγινε γι' αυτό που του είπα, ότι τελικά ενώ ήταν πάντοτε, είχε πάρα πολλές ψήφους και τον τιμούσαν οι συνδημότες μας, τελικά η Χελώνα πέρασε το λαγό και έγινα πιο παλιός εγώ. Να είσαι καλά Νίκο που ήρθες, με συγχωρείς που σου μιλάω στον Νίκο, αλλά έτσι νιώθω πολύ καλά μαζί σου. Πριν περάσουμε στις ανακοινώσεις, θα παρακαλούσω τον κύριο Τράκα να διαβάσει μια επιστολή η οποία μας ήρθε και πρωτοκολλήθηκε σήμερα. Δήλωση ανεξαρτοποίησης προς τον πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, με την παρούσα θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια με προσωπική μου απόφαση και ευθύνη αποχώρησα και δεν συμμετέχω στις διαδικασίες της Δημοτικής Παράταξης Δίκτυο Πολιτών Χολαργού Παπάγου με την οποία εκλέχθηκα. Ως εκ τούτου δηλώνω ότι στις διαδικασίες του Δήμου συμμετέχω σαν ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Με τιμή Νίκος Καραγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου Χολαργού. Καραγιάννης, ο κ. Καραγιάννης, που ήρθε τώρα. Οπότε είναι σε εκείνη τη θέση που ήταν και η κυρία Γεωργακοπούλου. Θα παρακαλέσω μόνο τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Αυγουρόπουλο, να παίρνει τη θέση του κ. Αποστολόπουλου του Δημάρχου μέχρι να έρθει. Να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Ο κ. Κουκιμτζόπουλος, ο κ. Ζήκας, ο κ. Αυγουρόπουλος, άλλος. Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο. Καταρχήν, σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της διοίκησης σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και ό,τι το καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας. Μια δεύτερη ανακοίνωση. Καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της διοίκησης τον Νίκο τον Καραγιάννη. Του εύχομαι να είναι καλορίζικος και ελπίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Μια τρίτη ανακοίνωση. Εκ μέρους της διοίκησης σας ενημερώνω ότι την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, και 12.30 ώρα το μεσημέρι, στην αίθουσα του Μίκης Θεοδωράκης, θα κοπεί η πίτα του Δήμου μας, στη συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων. Είστε όλοι καλεσμένοι. 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, 12.30, στην αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε το... Μια ερώτηση στον κύριο Αυγουρόπουλο. Κύριο Αυγουρόπουλο. 12.30. 12.30. 12.30.
Να κάνει μια και προηγούνται οι ερωτήσεις ο κύριος Κουγιοντζόπουλος που θέλει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Αυγουρόπουλος. Είμαι και εγώ καλεσμένος, γιατί εγώ είμαι persona non grata. Έγινε καμιά διευκρίνηση από το Σύλλογο, μήπως όλοι εκτός από τον κύριο Κουγιοντζόπουλο, τίποτα τέτοιο. Όχι. Λοιπόν. Όλοι οι καλεσμένοι. Λοιπόν. Όλοι είστε καλεσμένοι. Λοιπόν, προσήλθε η κυρία Νικάκη και όταν απευθύνουμε πρόσκληση είναι σε όλους. Όλοι είμαστε αγαπητοί. Λοιπόν, ο κύριος, κύριε Τίγκα, θα κάνετε κάποια ανακοίνωση γιατί ήσασταν έξω. Θα κάνετε κάποια... να είστε καλά. Ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα, καλή χρονιά και καλές εργασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χρονιά αυτή. Ζήτησα το λόγο και για την ανακοίνωση που έγινε αυτή και για ένα δημοσίευμα το οποίο υπήρχε σε μια τοπική ιστοσελίδα στις 2 του μήνα με τον τίτλο «Φεύγει και ο Ορκακοπούλου, έρχεται ο Καραγιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο». Σε αυτό το δημοσίευμα γράφεται επί λέξη ότι η κυρία Γεωργακοπούλου ήταν ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος εκπροσωπώντας ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών, δηλαδή εγώ, μετατοπίστηκε προς τη ΛΑΕ. Λοιπόν, το οποίο είναι απολύτως ανακριβές γιατί δεν πρόκειται περί αυτού. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η δήλωση ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεωργακοπούλου έγινε τον Απρίλιο του 2016. Εγώ αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ τέλος Αυγούστου του 2015 και προσχώρησα στη ΛΑΕ αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η κυρία Γεωργακοπούλου θυμήθηκε μετά από 10 μήνες ότι εγώ προσχώρησα στη ΛΑΕ. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Και βέβαια εγώ επίσης, το οποίο δεν το λέει το δημοσίευμα, τον Οκτώβριο του 2016 αποχώρησα από τη ΛΑΕ. Και δεν είμαι κομματικά ενταγμένος, άρα θα μπορούσε η κυρία Γεωργακοπούλου να επανέλθει, αν αυτός ήταν ο λόγος. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Ο λόγος της αποχώρησής της είναι γιατί εγώ αρνήθηκα να εξαπατήσω αυτούς που μας ψήφισαν και δεσμευτήκαμε με τη συγκεκριμένη πολιτική διακήρυξη το πρόγραμμα στις εκλογές του 2014, σε αντίθεση με αυτόν τον πολιτικό απατεώνα ο οποίος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και εκτελεί χρέη πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν εγώ αρνήθηκα να εξαπατήσω αυτούς που μας ψήφισαν, γι' αυτό αποχώρησε η κυρία Γεωργακοπούλου. Και δεν αποχώρησε μόνο η κυρία Γεωργακοπούλου, αποχώρησαν και όλοι οι νεομνημονιακοί ΣΥΡΙΖΕΙ της πόλης μας από το Δίκτυο Πολιτών και πρέπει να τα λέω όλα αυτά γιατί να είναι εν γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να τα γνωρίζουν και όλοι στην πόλη μας. Γιατί όταν κατεβαίνουμε στις εκλογές, δεν κατεβαίνουμε για να έρθουμε να μουστράρουμε τον εαυτό μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι πασαρέλα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατεβαίνουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και επειδή υπάρχουν στην αριστερά αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την αριστερά και υπάρχουν αυτοί που προσφέραν στην αριστερά και θυσίαζαν πράγματα για την αριστερά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σπουδάσαμε υποτροφίες στο ΚΚΕ, διοριστήκαν με το ΠΑΣΟΚ, προσχωρήσαν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν επρόκειτο να γίνει κυβέρνηση και ακολουθήσαν τον κατήφορο του Πρωθυπουργού που έκανε διάσημο τον όρο Κολοτούμπα. Λοιπόν, και ενώ έχουν εξαπατήσει τους ψηφοφόρους τους, έχουν το θράσος να μιλάνε στο όνομα της αριστεράς. Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν έχουν θέσει όλα αυτά. Θα σας δώσω τον λόγο. Δεν διακόπτω. Λοιπόν, τι είναι με την κυρία Γεωργακοπούλου. Κυρία Μετουζά, κλείστε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Επειδή λοιπόν ο κύριος Καραγιάννης, όπως δήλωσε και στην δήλωσή του την έγγραφη, αποχώρησε από το Δίκτυο Πολιτών εδώ και περίπου 2 χρόνια, το να πάρει την έδρα του Δικτύου Πολιτών συνιστά σφετερισμό της έδρας του Δικτύου Πολιτών. Για να μην αναφέρω το τι επικαλείται το κόμμα στο οποίο ανήκει και πώς υποχρεώνει τους βουλευτές του να δεσμεύονται με τις δηλώσεις δεοντολογίας. Έχουμε το χρόνο να τα δείξουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εδώ όμως, επειδή ακριβώς θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες της πόλης μας ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι μέλος του Δικτύου Πολιτών και σφετερίζεται την έδρα του, απαρνήθηκε τη δέσμευσή του στην πολιτική διακήρυξη του Δικτύου Πολιτών και συνεπώς εκπροσωπεί τον εαυτό του και κάποιους άλλους. Οφείλω λοιπόν εγώ να δηλώσω δημόσια
αυτό και τον καλό, αν έχει στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στο Δίκτυο Πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Ως ανακοίνωση της παράταξής του, τον ακούσαμε. Ο κύριος Στίγκας έχει το λόγο, μου ζήτησε εκ των υστέρων και μετά ο κύριος Πουγιουτζόπουλος. Καταρχήν ήθελα να ευχηθώ και εγώ σε όλους και όλους χρόνια πολλά για τον καινούργιο χρόνο. Ελπίζω να έχουμε και με τη φώτιση καλύτερα μυαλά μέσα στο 2018. Εγώ καλωσορίζω τον κύριο Καραγιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ιδιότητά μου ως επικεφαλής αντιπολίτευσης. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα που άκουσα από τον κύριο Ζήκα, τον οποίο σαν άτομο το ξέρει ότι τον εκτιμώ, είναι ενδοπαραταξιακά, ενδοαριστερά και εγώ επειδή δεν είμαι και αριστερός, με ενδιαφέρουν πολύ λίγο. Συγγνώμη κύριε Ζήκα να πούμε, εσείς είπατε τα σώψυχά σας, αλλά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρω αν πόσο μας ταιριάζει. Παρά τα αυτά, εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Το λόγο έχει ο κύριος Κουνιτσόπουλος. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω έτσι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση που ήρθε σήμερα ο Νίκος ο Καραγιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντικότατη αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Νίκος προέρχεται από μια οικογένεια ενεργών αγωνιστών, αλλά και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ενεργός, ενημερωμένος πολίτης και το Δημοτικό μας Συμβούλιο βέβαια χρειάζεται κάποια τέτοια ενημερωμένα στελέχη. Οι πολίτες δεν μας εκλέγουν εδώ για να βγάζουν φωτογραφίες με τον Δήμαρχο από εκδηλώσεις στο Facebook. Οι πολίτες μας εκλέγουν εδώ για να εκφράσουμε τις απόψεις τους, τις διαφωνίες τους, να καταθέσουμε προτάσεις και όχι να ψηφίζουμε ναι. Έτσι, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία διακυβεύονται εδώ και γι' αυτό κάποιοι θα πρέπει να σοβαρευτούν και να ενημερωθούν. Όταν λοιπόν ένας γονιός στέλνει στο παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο, γιατί εδώ συσσωρεύονται 400 παιδιά γιατί πέφτουν οι σοβάδες και τα ασκουριασμένα αλουμίνια, αυτό του στοιχίζει 50.000 ευρώ σε βάθος εξαετίας. Για να μιλήσω έτσι με στήρα οικονομικά, για να δώσω μια διάσταση του θέματος. Δεν κάνουμε πλάκα λοιπόν. Εδώ μας έχουν στείλει κάποιοι πολίτες για να κάνουμε δουλειά. Κάποιοι πολίτες, όχι όλοι. Άλλοι μας έχουν στείλει για άλλους λόγους. Αλλά κάποιοι πολίτες μας έχουν στείλει για να κάνουμε δουλειά. Γι' αυτό θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την έλευση του Νίκου του Καραγιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο, να του ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του, διότι το έργο είναι πολύ δύσκολο, το να είσαι πάντα πληροφορημένος, ενημερωμένος και υπεύθυνος για 30 θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα περάσει δύσκολα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει, γιατί την ξέρω την ευσυνειδησία του, την εργατικότητά του και τη γενική συμπεριφορά του στο προάστιό μας. Καλώς όρισες, Νίκο. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. Επί προσωπικού που ζήτησε το λόγο ο κύριος Καραγιάννης, έχετε ένα λεπτό, κύριε Καραγιάννη. Ναι, εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που άκουσα και από τον κύριο Τίγκα και από τον Χάρη τον Κουγιουμτζόπουλο. Και ευχαριστώ επίσης και τον Περικλή για αυτά που είπε, διότι με αυτά που είπε μπορεί να καταλάβει κάποιος εδώ μέσα, οποιοδήποτε εδώ μέσα, γιατί έφυγα από αυτή την παράταξη. Όταν μια παράταξη λειτουργεί σαν πολιτικό κόμμα, για μένα δεν είναι δημοτική παράταξη. Αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Όσο για τα υπόλοιπα, είναι θέματα εσωτερικά του δικτύου και περισφετερισμού κτλ. Είναι θέματα τα οποία δεν τα προβλέπει κανένας κανονισμός, ούτε ο κανονισμός του ίδιου του δικτύου δεν τα περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό τίποτα. Κλείστε μόνο λίγο το μικρόφωνο. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. Η κυρία Βεντούζα έχει το λόγο να τελειώσουμε τις ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που παρενέβη στην όλη διαδικασία. Να καλωσογυρίσω τον κύριο Καραγιάννη, να έχουμε μια καλή συνεργασία. Καλή χρονιά σε όλους μας. Ήθελα να πω ότι ο κύριος Ζήκας, ο αγαπητός Περικλής, ήταν εκτός θέματος. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως και σε ορισμένα που είπε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος ήταν εκτός θέματος.
Πιστεύω λοιπόν ότι κάποιες τέτοιες διαδικασίες, όσο και να αγαπάμε, όσο και ασυναδελφικά να είναι όλα, θα πρέπει να υπάρχει και ένας κανονισμός που υπάρχει. Δεν μπορούμε εδώ λοιπόν να ακούμε τα ισόψυχα του κάθε συνδυασμού. Εδώ ήρθαμε γιατί έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, το αν ο κύριος Ζήκας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Πρωθυπουργός είναι Κολοτούμπας όπως τον αποκάλεσε, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βεντουζά, αλλά για την εφαρμογή του κανονισμού, ο μόνος που είναι υπεύθυνος εδώ είμαι εγώ, πιστεύω ότι το κάνω σωστά και όταν κάποιος μου ζητάει στην αρχή στις ανακοινώσεις κάτι, έχει 5 λεπτά να κάνει την οποιαδήποτε ανακοίνωση. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν είναι εντός θέματος ή εκτός θέματος ή οποιαδήποτε ανακοίνωση. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορώ να διακόψω κάποιον και να τον βοηθήσω να μπει μέσα στο θέμα. Okay, λοιπόν, για να τελειώνουμε με όλο αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι ξεκινήσαμε καλά και είναι και η πρώτη συνεδρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 2018 θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όπως πάντα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τράγκα για να προχωρήσουμε να τελειώνουμε αυτό. Με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Κουγιουντζόπουλος, θα ήθελα να πω και τους πενιγμούς που άφησε. Ναι, κύριε Κουγιουντζόπουλε, δεν μπορείτε να αφήνετε πενιγμούς. Σας παρακαλώ, απαγορεύονται διαδικές συζητήσεις. Σε αυτά που είπατε. Σε αυτά που είπατε, απαντάω. Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. Θέλω να ανακοινώσω. Μα μην μιλάτε. Μα σας παρακαλώ. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε προσωπικό και το ξέρετε, κύριε Κουγιουντζόπουλε. Γιατί διακόπτετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε. Θέλετε να διακόψουμε, τότε πριν ξεκινήσουμε, λέει, τι θέλετε τώρα, σας παρακαλώ. Κύριε Τράγκα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε την ανακοίνωσή σας για να τελειώνουμε. Ελάτε. Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τράγκα. Να μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ήτανε μαζί ερωτήσεις και... Έχετε ερωτήσεις? Προσήλθε ο κύριος Γιαμάνης, ερώτηση ο κύριος Στάπας. Εύχομαι και εγώ καλή και δημιουργική χρονιά και έχω τρεις ερωτήσεις. Το ένα έχει σχέση με τη δημοτική συγκοινωνία. Ειδικά στον Παπάγο το λεωφορείο του ΟΑΣΑ λειτουργεί πάρα πολύ άσχημα. Σε διάφορες ευκαιρίες έχω συστήσει η γραμμή του δημοτικού λεωφορείου που πηγαίνει στο νεκροταφείο να εξυπηρετεί επιβάτες και από τις στάσεις του λεωφορείου του ΟΑΣΑ. Αυτό δεν έχω δει να γίνεται μέχρι τώρα και αναρωτιέμαι γιατί. Η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με τις διαρρήξεις. Σε διάφορες περιοχές του Παπάγου, οι κάτοικοι, αλλά και του Χολαργού, όπως είχαμε θέμα στην περασμένη συνεδρίαση, οι κάτοικοι συζητούν για αύξηση των διαρρήξεων. Θα πω ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένο στην περιοχή Πίνδου και Χιμάρας, όπου είναι η γειτονιά μου, από 6 γειτονικά κτίρια, στα 4 έχουν συμβεί διαρρήξεις. Στο ένα, μάλιστα, που είναι ισόγειο, έχουν γίνει διάρρηξη 3 φορές. Έχετε κάποιες πληροφορίες για αύξηση των διαρρήξεων στον Παπάγο και τον Χολαργό? Και αν όχι, νομίζω ότι θα έπρεπε να ενημερωθείτε από την αστυνομία και να μας μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες. Το τρίτο θέμα έχει σχέση με τους κάδους ανακύκλωσης. Πάλι στην περιοχή Πίνδου και Χιμάρας έχει τοποθετηθεί πρόσφατα ένας κάδος ανακύκλωσης, ενώ σε απόσταση 50 έως 60 μέτρων υπάρχουν πολλοί άλλοι εδώ και πολλά χρόνια. Ο κάδος βρίσκεται ουσιαστικά στη γωνία της διασταύρωσης και, αν θυμάμαι καλά, αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό καθαριότητας και πρασίνου. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο σχέδιο με το οποίο εφαρμόζουμε για την τοποθέτηση των κάδων ή μπαίνει τελείως αυθαίρετα κάθε κάδος. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, περιμένετε μισό λεπτό. Μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο σας ερώτημα. Ναι. Με αφορμή ένα κάδο ανακύκλωσης, ο οποίος έχει μπει τελευταία στη Πίνδου και Χιμάρας, ο οποίος είναι ακριβώς στη γωνία στη διασταύρωση, και από ό,τι θυμάμαι στις διασταυρώσεις
στον κανονισμό πρασίνου που έχουμε κάνει, απαγορεύεται να μπαίνουν κάδοι, ακριβώς οι διασταυρώσεις. Όμως εκεί πέρα, σε πολύ μικρή απόσταση, υπάρχουν κάδοι σε απόσταση 50-60 μέτρων επί πολλά χρόνια, οι οποίοι λειτουργούν κανονικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί μπήκε ο κάδος εκεί και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο εφαρμόζουμε για την τοποθέτηση των κάδων ή μπαίνουν με κάποιο πολύ γενικό και αυθαίρετο τρόπο. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάπε. Έχουν καταγραφεί οι ερωτήσεις. Θα σας απαντηθούν τώρα. Για τη Δημήτρη Σιρήνια θα απαντήσει η κυρία Αρβανίτη. Ωραία. Η κυρία, για τη Δήμαρχο, η κυρία Αρβανίτη έχει το λόγο για να απαντήσει. Σε σχέση με τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ στη Δημοτική Κοινότητα του Παπάγου, πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν είναι στην ευθύνη βέβαια του Δήμου, όπως εσφαλμένα ίσως πιστεύουν κάποιοι δημότες μας. Σε σχέση με τη Δημοτική Συγκοινωνία που εξυπηρετεί τα δύο νεκροταφεία Παπάγου και Χολαργού, γίνονται σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία έχουν συνέπεια από την καταγραφή που έχουμε. Και να πούμε έτσι πολύ απλά ότι παίρνουν και πολύ συγκεκριμένο κόσμο, τον οποίο υπολογίζουν μέχρι και την τελευταία στάση πριν ανέβουν στο νεκροταφείο. Ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, μπορεί να σταματήσουν για να εξυπηρετήσουν κάποιον αν βρίσκεται σε στάση του ΟΑΣΑ που είναι σε κοντινή στάση της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Αν έχουν δει μεγαλύτερο ποσοστό κόσμο από αυτό που μπορούν να εξυπηρετήσουν στο λεωφορείο, φεύγουν γιατί γνωρίζουν ότι παρακάτω θα εξυπηρετήσουν αυτούς που πάνε πραγματικά στο νεκροταφείο. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Μισό λεπτό, το λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. Για τις διαρρήξεις, κύριε Στάπα, προσωπικά δεν έχω στοιχεία. Θα μεταφέρω στον Δήμαρχο το ερώτημά σας αυτό. Αν ο Δήμαρχος έχει στοιχεία, θα ενημερωθείτε από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Όσο για τον κάδο, είναι γεγονός ότι δέχτηκα προσωπικά ένα τηλεφώνημα από γείτονες εκεί, από μια γειτόνισσα της περιοχής της Πίνδου και Χιμάρας, γιατί μπήκε ο κάδος αυτός εκεί. Έστειλα τον προϊστάμενο καθαριότητος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, τον κύριο Θεοχάρη, συζήτησε με τον κόσμο εκεί και πίστηκαν ότι ο κάδος εκεί που μπήκε δεν ενοχλεί κανέναν, δεν ενοχλεί ούτε δηλαδή τους οδηγούς των αυτοκινήτων να κρύβει την ορατότητα, γιατί είναι σε κάποια κολονάκια πλαστικά βαλμένος μέσα ο κάδος και ότι μας είχε ζητηθεί να μπει ο κάδος σε αυτή την περιοχή. 50 μέτρα για μερικούς είναι μεγάλη απόσταση. Και επειδή όταν μας ζητιέται ειδικά κάδος ανακύκλωσης, τον βάζουμε εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Πώς μπαίνουν οι κάδοι? Όταν μας ζητείται κάποιος κάδος, πάει ο προϊστάμενος καθαριότητος, κάνει μια αυτοψία και κάνει μια σχετική εισήγηση. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες θέσεις για τους κάδους ανακύκλωσης και για τους κάδους απορριμμάτων. Για το συγκεκριμένο κάδο πάντως, οι ίδιοι που διαμαρτυρηθήκανε, οι ίδιοι πιστήκανε ότι πολύ σωστά μπήκε ο κάδος εκεί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. Στη συνέχεια της συζητήσεως που έγινε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το πρόβλημα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ ότι καθυστερούν είναι υπαρκτό. Δηλαδή, εμείς δεν νομίζω ότι ο κύριος έβαλε θέμα ποιος φταίει. Δεν φταίει ο Δήμος, δεν υπάρχει καμιά εμβολία. Και είναι άτοπο το ερώτημα, αν πάμε να δούμε ποιος φταίει. Ο ΟΑΣΑ φταίει. Αλλά ο Δήμος όμως έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι. Και το κάτι είναι ένα έγγραφο προς τον ΟΑΣΑ να τους πει ότι αυτό που ζούμε εδώ είναι έτσι. Αυτό εννοώ και τίποτε παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κλοπές και λοιπά, ας κάνουμε μια βόλτα έξω να ρωτήσουμε για κανέναν. Προχτές στο Τζακό επάνω κυνηγάγαν τους κλέφτες ή τις οδούς Σπάρτης, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αστυνομία δεν υπάρχει εδώ και δεν υπάρχει υπό την έννοια ότι κατεργήθηκε το αστυνομικό. Μίκρινε και το ενοποιημένο πλέον αστυνομικό Παπάγου Χολαργού. Είχε 41 άτομα το καλοκαίρι, τώρα έχει 32. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω το εξής. Είναι καιρός να στείλω μια επιστολή στον κύριο Τόσκαν και να του πούμε τα παχιά και τα ωραία λόγια που μας έλεγε, τι θέλετε, αστυνόμευση ή αστυνομικό τμήμα. Τώρα δεν έχουμε τίποτε από αυτά. Και το δεύτερο, να κάνει ο Δήμος ό,τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το μόνο που κάνει είναι να κοιτάξει την ασφάλεια που παρέχει με το φωτισμό. Τίποτε παραπάνω. Ευχαριστώ. Αν και η ερώτηση είχε μέσα και απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας απαντήσει για τη Δήμαρχος η κυρία Αρβανίτη.
Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Τίγκα και όποιον ενδεχομένως αναρωτιέται. Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές με τον ΟΑΣΑ, τόσο από τη μεριά του Δημάρχου, όσο και από τη μεριά τη δική μου και τον παλαιότερο πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, τον κύριο Λαζαράκο. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλύτερο, δεδομένου ότι τους λείπουν οδηγοί, τους λείπουν λεωφορεία, πολύ συχνά χαλάνε τα λεωφορεία και μάλιστα μας είχαν στείλει και μια πρόταση ενοποίησης των δύο γραμμών που υπάρχουν στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, την οποία βέβαια εμείς δεν έχουμε αποδειχθεί. Δώστε μας καμία από αυτές τις γραπτές. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Το λόγο έχει ο κύριος Αυγρόπουλος. Μισό λεπτό. Η κυρία... Δεν μπορείτε, αλλά πολύ ευχαριστώ, η κυρία Βεντουζά. Ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Αρβανίτη, επειδή εγώ κυκλοφορώ μόνο με συγκοινωνία ή ταξί, αλλά πλέον μόνο με συγκοινωνία και νομίζω είμαι η πιο αρμόδια εδώ μέσα στο θέμα αυτό, για μένα πρέπει να γίνει μια γραμμή. Η γραμμή του 413 είναι άχρηστη από πάνω από το μισό Παπάγου. Δηλαδή είναι από τη 17η στάση Παπάγου και πέρα, είναι άχρηστη. Ο μισός Παπάγος και παραπάνω περιμένει ένα λεωφορείο, το 408, που αυτό το λεωφορείο περνάει και εξυπηρετεί το παλιό δημαρχείο, την αγορά κάτω, ενώ το 413 δεν εξυπηρετεί κανένα. Παρά μόνο αν θα πάει κάποιος στο Γενικό Κρατικό. Ας πάρει στο Γενικό Κρατικό, στο 401. Δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον. Ίσως αυτή λοιπόν ήταν μια λύση. Ευχαριστώ. Ερωτηματικό πάντως δεν είχε αυτό που είπατε. Δεν ήμασταν στις ερωτήσεις. Επειδή είστε επί του τυπικού και θέλετε να είναι ο Σκορπιός δεν ξεχνάει ποτέ, κυρία Βεντουζάνα, ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αυγουρόπουλος έχει το λόγο για να τελειώσουμε μετά εκτός ημερησίας. Ελάτε, ο κύριος Αυγουρόπουλος, παρακαλώ. Πρώτον, για την πλημελή συγκοινωνία, ειδικά στην περιοχή του Παπάγου, ο Δήμαρχος έχει επισκεφθεί τον αρμόδιο υφυπουργό, εκτός από την επίσκεψη που έχει κάνει και έχει βάλει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό έγγραφο. Να μην πω σχετικά έγγραφα. Μια φορά έγγραφο έχει κάνει. Δεύτερον, θέλω να ενημερώσω το σώμα, ίσως να το ξεχνάνε, ότι είχαμε ένα δρομολόγιο, μια βάρδια βραδινή με τους σικιουριτάδες και τις έχουμε κάνει τρεις. Από πλευράς Δήμου τριπλασιάσαμε αυτή την εποπτεία που κάνει, την περιπολία που κάνουν από την εταιρεία του security. Τώρα για τις κλοπές, για αυτά που λένε για τον άνοχο λαργό, ότι τους κυνηγάνε ή τους κυνηγούσανε, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει περισσότερο ο Δήμος. Δεν ξέρω γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει πλημμυλή. Πάμε τώρα στη συγκοινωνία. Στη συγκοινωνία έχουμε βάλει εδώ και 1,5 χρόνο ένα δρομολόγιο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλούς, δεν εξυπηρετεί τον Παπάγο 100% σχετικά με τους σταθμούς του μετρό και πηγαίνει σε τρεις σταθμούς του μετρό. Ξεκινάει από τον άνοχο λαργό, τη Γρεβενών, κατηβαίνει στην Αναστάσεως, εξυπηρετεί με το σταθμό της Εθνικής Άμυνας. Μπαίνει στη Μεσογείου, εξυπηρετεί με το σταθμό του Χολαργού. Μπαίνει στην Αρκαδίου, εξυπηρετεί με το σταθμό του Νομισματοκοπίου. Ανεβαίνει Αρκαδίου, Ψαρών, 17 Νοέμβρη και πάλι καταλήγει στο Τέρμα. Εξυπηρετεί κάθε μέρα, είναι φύσκα αυτό το λεωφορείο. Το πρόβλημα που έχουμε, θέλουμε να το επεκτείνουμε αντί μέχρι τις 2 που είναι το τελευταίο δρομολόγιο, να το επεκτείνουμε μέχρι τις 4. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα με τα λεωφορεία και με τους οδηγούς. Δεν έχουμε οδηγούς λεωφορείων. Γιατί τους ίδιους τους οδηγούς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε μέχρι ενός ωραρίου το μήνα. Μέχρι το μάξιμο δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε 10 ώρες την ημέρα, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε 6 ώρες την ημέρα με κάποιες ενδιάμεσες αναπαύσεις, να πούμε. Λοιπόν, δεν το έχουμε αφήσει το θέμα, το παρακολουθούμε και σε πρώτη ευκαιρία, εφόσον θα έχουμε τη δυνατότητα, θα το επεκτείνουμε και στον Παπάγο. Αυτό το οποίο κάναμε για τον άνοχο λαργό, ο οποίος ήταν εντελώς χωρίς συγκοινωνία. Ειδικά η περιοχή. Όπως και η άλλη περιοχή αυτή της Αρκαδίου, Ψαρών, Πλατεία Κύπρου, δεν είχε συγκοινωνία. Τώρα όμως έχουμε συνδέσει αυτό το δρομολόγιο με τρεις σταθμούς μετρό και εξυπηρετεί πάρα πολλούς συνδημότες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. Να μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι η επικύρωση του υπαρίθμου 20/2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει αποσταλεί. Παρατηρήσεις μέχρι τώρα δεν είχαν έρθει. Υπάρχουν τοποθετήσεις
Ερώτηση ή τοποθέτηση. Υπάρχουν να πάμε ερωτήσεις ο κύριος Χρυνιτζόπουλος. Άλλος. Ερώτηση ο κύριος Χρυνιτζόπουλος. Ναι, κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει. Στη σελίδα 45, εσείς κύριε Πρόεδρε, λέτε ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, έτσι κατά την ιδιότυπη μεθοδολογία που ακολουθείτε, οι διαφωνούντες, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Τάπας, ο κύριος Ρεμούδος, εγώ Λευκό. Ψηφίσατε Λευκό στο πρόγραμμα δράσης, το τέσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου. Ναι, αυτό ήθελα να πω και να μας... γιατί δεν κάνατε καμία δικαιολόγηση ψήφου. Και λέω τι, για ποικιλία χρωμάτων το κάνατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιουμτζόπουλο. Σε αυτό που είναι το εγώ, βλέπετε ότι δεν λέει πρόεδρος επάνω. Είναι από κάτω. Πρόεδρος Λευκό, κύριος Κεχρής. Μίλησε κάποιος από κάτω, ο οποίος ήταν ο κύριος Κεχρής. Και επειδή για να μην μείνει έτσι το θέμα, είπα Λευκό, ο κύριος Κεχρής. Ο κύριος Ζήχας και ο κύριος Κουτάκης. Άρα το Λευκό το οποίο είχε μιλήσει και η φωνή που ακούστηκε, γιατί δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, ήταν του κυρίου Κεχρή. Νομίζω ότι αποδίδεται σωστά το συγκεκριμένο. Άλλο ερώτηση. Τοποθέτηση. Σε ψηφοφορία λοιπόν το θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, Λευκό, Λευκό, ο κύριος Τίγκας. Καλά, εγώ για Λευκό λέω, Λευκό, Λευκό. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ζήκας Λευκό. Ωραία, οι υπόλοιποι είναι παρόντες, δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν, στο πρώτο θέμα, επικύρωση του υπαρίθμου 20-2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Θέμα δεύτερο. Πλήρωση 23 κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του νόμου 4504 του 2017. Θα παρακαλέσω την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να μας πει πέρα τις εισηγήσεις που έχει κάνει, με λίγα λόγια να καταλάβουμε και την εισήγησή μας. Κυρία Τσικρικώνη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και από μένα σε όλους τους συναδέλφους και όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχετικά με την εισήγηση, έχει αποσταλεί στους αγαπητούς συναδέλφους. Πρόκειται για 23 θέσεις κενές, οι οποίες μείνανε κενές από το διαγωνισμό του 2008-2009. Καλούμαστε τώρα να επικυρώσουμε αυτές τις κενές θέσεις. Πρόκειται για 11 θέσεις, οι οποίες αφορούν τις ανταποδοτικές 12 θέσεις που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και 11 θέσεις οι οποίες αφορούν άλλες υπηρεσίες και τόσο οδηγών, κυπουρών, εργατών, κήπου κλπ. Όσο και διοικητικού προσωπικού. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. Να πούμε ότι προσέλθηκε και η κυρία Αθανασάκου Μουντάκη. Στο συγκεκριμένο μόνο, επειδή είναι ούτως άλλως και στην εισήγηση, ήταν αιτήματα, να συμπληρώσω, ήταν αιτήματα του τέως Δήμου Παπάγου και του τέως Δήμου Χολαργού, τα οποία ικανοποιούνται τώρα. Λοιπόν, ερωτήσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις, ο κύριος Τίγκας. Άλλος, ερώτηση ο κύριος Τίγκας, παρακαλώ. Δεν θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Από ό,τι ξέρω, οι πίνακες του ΑΣΕΠ τότε εφαρμόστηκαν σταδιακά. Κάποιοι που δεν απεδέχθησαν τις θέσεις, είχε παγώσει η διαδικασία να ζητήσουμε αναπλήρωση, διότι υπήρχε πρόβλημα με τους... Εγώ το έκανα, συγγνώμη. Λέω, άρα λοιπόν, επειδή ήρθε μια τελευταία εγκύκλιος που λέει ότι ξεπαγώνουν αυτά τα πράγματα, άρα πάτε να καλύψετε, είναι αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Ζήκας, άλλος. Κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας, παρακαλώ για τοποθέτηση. Ειλικρινά χαίρομαι, γιατί για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε ένα έγγραφο επισήμως η κατάσταση στο θέμα του προσωπικού και των προβλημάτων που υπάρχουν εξαιτίας των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί από το 2010 και μετά. Είναι αυτό το οποίο ζήταγα να υπάρχει κάθε χρόνο από το 2010 στους απολογισμούς και να τοποθετηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο επ' αυτών με ψήφισμα. Επιτέλους, έστω για την ανάγκη του να δικαιολογηθούν οι προσλήψεις, καταγράφονται οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών. Βέβαια, γίνονται με τους εφημισμούς που χρησιμοποιούνται. Δεν λέγονται με το όνομά τους όλα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον λέγονται.
θα κάνω εγώ τη μετάφραση των όρων αυτών για να είναι σαφές σε όλους τι σημαίνουν όλα αυτά από το 2010, τότε που η πρώτη εγκύκλειος, η άθλια του Σαχινίδη, απαγόρευσε τις προσλήψεις. Γιατί όταν μιλάμε για δημοσιονομικές συνθήκες, μιλάμε για τα μνημόνια. Έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα. Μιλάμε για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο που ψηφίζουν και οι κολοτούμπες. Και τώρα που έχουμε και εκπρόσωπο του Μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ποιος τη χάρη μας. Θα μπορεί να μας ενημερώνει για όλα. Λοιπόν, μιλάμε, όπως το λέει πάρα πολύ καλά εδώ, ότι οι ανάγκες δεν καλύφθηκαν ποτέ. Ποτέ δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες. Είχαν προγραμματιστεί η κάλυψη των κενών θέσεων των οργανισμών και δεν καλύφθηκαν ποτέ. Αντίθετα, τι έγινε? Καταργήθηκε το μεγάλο ποσοστό των κενών οργανικών θέσεων. Αυτά γίναν σε όλους τους Δήμους, όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι που κρύβονται και που θα έπρεπε η ηγεσία της αυτοδιοίκησης να τα έχει κάνει σημαία της. Και όχι να κάνει σημαία τα αποθεματικά. Γιατί τα αποθεματικά βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, δεν κλέβονται. Αυτά είναι που έχουν επηρεάσει την απόδοση των Δήμων και που στους απολογισμούς δεν καταγράφονται. Αυτά έπρεπε να λέγονται με κεφαλαία γράμματα για να πάρουν χαμπάρι όλοι τι μεθοδεύεται και τι ψηφίζουν και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί. Και ειλικρινά χαίρομαι και ελπίζω στο νέο απολογισμό που θα γίνει να γράφονται με το όνομά τους αυτά τα πράγματα. Έστω τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Έχει τοποθέτηση. Δεν έκανε ερώτηση. Έχει το δικαίωμα. Το λόγο έχει αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που ζητάω το λόγο. Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ζήκας, επικροτώ και εγώ τα λεγόμενά του. Θα ήθελα μόνο να κάνω μία μικρή παρατήρηση ότι με όλους τους τρόπους και με όλους τους τόνους από αυτή την αίθουσα, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι έχουμε γνώση των θεμάτων, έχουμε τονίσει την έλλειψη του προσωπικού. Τόσο και εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος Καθαριότητας, όσο και ο κύριος Αβουρόπουλος τώρα ως αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Τόσο η κυρία Τζίνα Αρβανίτη, η οποία συνεχίζει και φωνάζει για την τεχνική υπηρεσία και μπροστά στον όγκο της δουλειάς την οποία καλείται να βγάλει τεχνική υπηρεσία, πόση έλλειψη προσωπικού και πόσα λίγα άτομα έχει. Με όλους τους τρόπους και με όλους τους τόνους το έχουμε επισημάνει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να πιστεύω ότι και αυτές οι αποφάσεις οι οποίες παρθήκανε, δεν παρθήκανε από τη σημερινή κυβέρνηση μόνο επειδή έτσι τους ήρθε, ακριβώς επειδή οι φορείς όλη της τοπικής αυτοδιοίκησης το επισημάνανε, το ζητήσανε έντονα, έχει γίνει μας δίνεται αυτή η δυνατότητα τώρα. Πάντως αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον έχει γίνει και από το ίδιο το στόμα του Δημάρχου. Έχει επισημανθεί αυτή η έλλειψη του προσωπικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, λευκό. Άρα λοιπόν το δεύτερο θέμα, πλήρωση 23 κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του νόμου 4504-2017, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Αντικατάσταση τακτικών μελών, αλλάζει το θέμα γιατί είχαμε και μία δεύτερη παρέτηση, αντί για τακτικού μέλους, τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σας έχει αποσταλεί η εισήγηση, θα παρακαλέσω την κυρία Μουντάκη να μας πει μόνο τα ονόματα που αλλάζουν. Παρακαλώ, η Αντιδήμαρχος, η κυρία Θανασάκου Μουντάκη. Η κυρία Αθηνά Κουλοπούλου από το πρώτο δημοτικό του Παπάγου αντικαθίσταται με την κυρία Τζίκα Αναστασία από το πρώτο δημοτικό του Χολαργού, από την κοινότητα του Χολαργού, και η κυρία Αφροδίτη Κουρή αντικαθίσταται με την κυρία Αργυρό Κράια σαν εκπρόσωπο του τρίτου δημοτικού σχολείου Χολαργού. Ευχαριστούμε την κυρία Θανασάκου. Υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό, τοποθετήσεις. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, διαφωνικατά ο κύριος Στάπας. Πού είστε? Είσαστε πολύ γρήγορα. Σαν τον κύριο για τη σκιά του. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κατά δεν έχουμε, λευκό, κανείς.
Άρα λοιπόν, στο τρίτο θέμα, αντικατάσταση τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκρίνεται ομόφωνα. Τέταρτο θέμα, έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2018 με την Αττικές Διαδρομές ΑΕ για τη συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων του Δήμου. Θα παρακαλέσω την κυρία Τσιχρικώνη να μας κάνει μια μικρή εισήγηση, την οποία έχετε λάβει, και την εισήγηση τελικά τι θα ψηφίσουμε. Σύμφωνα με την εισήγηση. Η κυρία Τσιχρικώνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την εισήγηση την οποία έχουν λάβει οι συνάδελφοι, ο Δήμος μας έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τις Αττικές Διαδρομές ΑΕ που αφορούν τη διέλευση των 24 απορριμματοφόρων και με αυτή τη σύμβαση έχουμε μία έκπτωση 50% στα τέλη 22. Η σύμβαση αυτή έληξε στις 31/12/2017. Καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε νέα σύμβαση με αυτή την έκπτωση, το ποσό το οποίο θα ανέλθει στα 18.846 ευρώ. Είναι 1.560,50 επί 12 μήνες και 120 ευρώ που είναι το ελάχιστο ποσό που παρέμεινε στο λογαριασμό του συνδρομητή. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιχρικώνη. Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σε ψηφοφορία το θέμα, οι συμφωνούντες. Διαφωνούντες, κανένας, λευκό. Άρα λοιπόν, το τέταρτο θέμα, έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2018 με την Αττικές Διαδρομές ΑΕ για τη συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων του Δήμου, εγκρίνεται ομόφωνα. Με συγχωρείτε. Πέμπτο θέμα, έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018. Παρακαλώ την κυρία Τσιχρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. Πρόκειται για, όπως λέει και η εισήγηση, για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 137.091,90 ευρώ, συν ΦΠΑ 24%, 32.902,06, συνολικά 169.993,96 ευρώ. Και προέρχεται από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2018 και 2019. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιχρικώνη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Κρυγκμιτζόπουλος. Ο κύριος Στάπας. Ερώτηση. Άλλος. Ερώτηση ο κύριος Στάπας. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει σύστημα διαχείρισης αποθήκης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και πού είναι αυτή η αποθήκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάπα. Θα παρακαλέσω την κυρία Αρβανίτη να δώσει απάντηση στον κύριο Στάπα. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη, έχει το λόγο. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρολογικού υλικού δεν υπάρχει, ενώ μέσω κάποιου υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πλήρης γνώση του τι παίρνουμε και τι έχουμε. Οι αποθήκες του ηλεκτρολογικού υλικού είναι χωρισμένες σε δύο σημεία. Μία στο εργοτάξιο του χολαργού και υπάρχουν επίσης κάποια υλικά και στο υπόγειο στο μείον 2, στο κτίριο της Αναστάσεως, όπου βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Τοποθετήσεις, ερώτηση, τι θέλετε. Τοποθετήσεις, ο κύριος Κουδιντζόπουλος, ο κύριος Στάπας και ο κύριος Τίγκας. Άλλη, κλείνει ο κατάλογος, τοποθέτησε ο κύριος Τίγκας. Θα ήθελα να πω σχετικά και ανεξάρτητα από το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι το ζητούμενο σήμερα, η ύπαρξη αποθήκης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαχείριση του πάσης φύσης υλικού. Γιατί θα σας πω το εξής. Συνήθως οι υπηρεσίες προμηθειών, γενικότερα στους Δήμους, που δεν έχουν δήμοι, για να μην αδικούμε το δικό μας, οι περισσότεροι δεν έχουν σύστημα ελέγχου αποθήκης. Τι κάνουν οι περισσότερες υπηρεσίες προμηθειών? Έρχεται ένα υλικό το οποίο αγοράσαμε με ένα διαγωνισμό. Το χρεώνουν απευθείας στο χειριστή. Αγοράζουμε 5 πριόνια, αυτά που κόβουν τα χορτάρια, τα χορταρικά. Τα χρεώνουν στην υπηρεσία πρασίνο κατευθείαν και βγαίνουν από τη μέση. Σου λέω, εγώ εντάξει είμαι. Στο διαγωνισμό τον έκανα, τα 5 πριόνια τα αγόρασα, τέλος και τέλος. Δεν είμαστε εντάξει όμως για την υπηρεσία
και για τη διοίκηση του Δήμου, το πώς κινούνται στο χώρο του Δήμου τα πριόνια δεν το ξέρει κανένας. Εάν πάτε μετά από 6 μήνες ένα χρόνο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο υπάλληλος να τεκμηριώσει ή να σας πείσει που έχουν δοθεί. Γι' αυτό λοιπόν το πιο υγιές σύστημα είναι αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, που στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει στο στρατό. Αγοράζεται ένα υλικό, χρεώνεται ηλεκτρονικά, χρεώνεται σε ένα άτομο, δηλαδή το κάθε υλικό το χρεώνεται ένας άνθρωπος, όχι πολλοί, σήμερα ήμουν εγώ, αύριο ήσουν εσύ, και από εκεί και μετά, κάθε φορά που φεύγει ένα πριόνι, παραδείγματος χάρη, από τα 5 που αγοράσαμε, το χρεώσαμε στον κύριο Τάδε. Και όταν πάει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτης και λέει: «Έλα εδώ κύριε Τάδε της αποθήκης, πού είναι τα 5 πριόνια?» Κύριε Αντιδήμαρχε, αγοράσαμε χθες 5, μεθαύριο δώσαμε ένα εκεί, ένα εκεί. Τα υπόλοιπα είναι στην αποθήκη. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, είναι το μόνο σύστημα. Και υπάρχει πρόγραμμα για αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Το λόγο έχει ο κύριος Κουγιουντζόπουλος. Εγώ δεν έκανα ερώτηση, γιατί καταλήγω σε ερώτηση που ίσως το ότι δεν υπάρχει αποθήκη είναι μία απάντηση. Λοιπόν, όπως κάποιοι θα γνωρίζουν σίγουρα, ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση συντελείται μια οικονομική επανάσταση, έτσι. Παίρνουμε αυτή τη στιγμή ως τοπική αυτοδιοίκηση 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο των Οικονομικών σε συνεργασία με το εσωτερικό και το περιβάλλοντος για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής αυτοδιοίκησης. Το πρώτο σύστημα ήταν τα ΣΒΑΚ. Το δεύτερο είναι το σύστημα οδικού ηλεκτροφωτισμού για δήμους, το οποίο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ύψος κάθε έργου φτάνει τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ και εξασφαλίζει 60% μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος στο δημοτικό φωτισμό, άρα και στα τέλη των δημοτών. Όλο το τεκοχρεωλήσιο και η επιχορήγηση βγαίνει, και το κεφάλαιο βγαίνει από το ΠΟΥΔΟΥΕ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και προβλέπεται τώρα, μου έστειλε ο Πρόεδρος μία επιστολή, και η τηλεματική. Τι κάνει τώρα παρακάτω αυτό το πρόγραμμα? Έχει πλήρη τεχνική υποστήριξη, υπάρχει πλατφόρμα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με την οποία ο Δήμος δεν κάνει τίποτα απολύτως. Κάνει φωτοτεχνική μελέτη για να ξέρεις τι φωτισμό είχες και τι φωτισμό θα πάρεις. Δίνει δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντικατάσταση οποιασδήποτε λάμπας καεί σε 48 ώρες. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν για όλο το φωτισμό του Δήμου αύριο το πρωί. Δωρεάν. Με 60% μείωση. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, όπου ο κακός φωτισμός είναι και αιτία ατυχημάτων, να σημειώσουμε, και αιτία αποζημιώσεων, έτσι. Μπορείς να συμπεριλάβεις και ένα παραπάνω κόστος. Και τι γίνεται με την τηλεματική? Προωθείται η τεχνολογία Grid, η οποία τι κάνει? Σου κάνει αυτόματη επιθεώρηση για τους κάδους, την παράνομη στάθμευση, τις βλακούβες, τα ατυχήματα, τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τα πάντα μέσα στην πόλη σου. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω σήμερα, το παίρνουν 30 δήμοι στην Ελλάδα και όλοι σχεδόν οι σύγχρονοι δήμοι. Παρακαλώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους. Όχι, δεν είστε εσείς, δεν ήσασταν εσείς τώρα. Θα σας παρακαλέσω, απαγορεύεται οποιαδήποτε διαλογική συζήτηση, να ακούμε τον όποιο ομιλητή είναι, όπως όταν θα έρθει η σειρά μας, και σας παρακαλώ να το ακούμε με προσοχή, ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Κύριε Κουμιτζόπουλε, με συγχωρείτε, παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και την τεχνολογία Grid, τα οποία μας βάζει σε μια άλλη διάσταση εξοικονόμησης και για την καθαριότητα και για το φωτισμό και για τις κυκλοφοριακούς φόρτους και για τις ζημιές και για τις λακκούβες και για άλλα πράγματα, έτσι, παράλληλα. Και μιλάμε δηλαδή για την ευκαιρία του αιώνα. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα εδώ και λέμε, αντί να πάρουμε τα 5 εκατομμύρια ευρώ συν την εξοικονόμηση ενέργειας 60% για 10 χρόνια που μας χαρίζουν, θα δώσουμε 150.000 ευρώ για να πάρουμε ένα φωτισμό παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος δεν έχει μέσα καμία μελέτη φωτοτεχνική για να ξέρουμε τι έχουμε, τι ανάγκες θα κάνουμε και τι θα πάρουμε και όλα αυτά. Λοιπόν,
Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ερωτηματικό που είπα ίσως η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε αποθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριουτζόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Στάπας. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τα προβλήματα που βρήκα πολύ γρήγορα στη μελέτη. Δεν υπάρχει κάποια συνοδευτική παρουσίαση του φωτιστικού εξοπλισμού που έχουμε. Δεν υπάρχει περιγραφή των βελτιώσεων στον εξοπλισμό, οι οποίες προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια και σε σχέση με τον εξοπλισμό τον οποίο πρόκειται να αγοράσουμε. Δεν υπάρχει κάποια περιγραφή των ατήσιων αναγκών αντικατάστασης. Δηλαδή, τελικά, δεν υπάρχει κάποιος καθορισμός των ειδών και των ποσοτήτων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αναρωτιέμαι, γιατί τα αγοράζουμε, για πόσο χρονικό διάστημα? Πιστεύω ότι η μελέτη είναι ανεπαρκής. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάπα. Είχε ζητήσει το λόγο και ο κύριος Τσιροπλής. Κύριο Τσιροπλή, έχετε το λόγο. Μιλάμε για αποθήκες, για ηλεκτρολογικό υλικό, όταν εμείς δεν κρατάμε στόκ επί της ουσίας τίποτα. Είναι τέτοιες οι ανάγκες που νομίζω ότι ό,τι φτάνει στα εργοτάξια χρησιμοποιείται σχεδόν αμέσως. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αποθήκη με τον όρο αποθήκη. Με τις προμήθειες που κάνουμε χρησιμοποιούνται τα πάντα. Ο δοφωτισμός και κυρίως του Παπάγου είναι τραγικός. Δηλαδή όταν παραλαμβάνει η τεχνική υπηρεσία θα αντικαθιστούν αμέσως, οπότε δεν μένει κάτι σε στόκ. Τα μοναδικά μπορεί να μένει σε στόκ είναι τα χριστουγεννιάτικα, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιροπλή. Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος οικονόμου. Πάμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Η αντιδήμαρχος κυρία Αρβανίτη έχει το λόγο για να κλείσει το θέμα. Θέλω να πω σε σχέση και με την αποθήκη ότι υπάρχει πλήρης γνώση από το πριόνι μέχρι και οτιδήποτε χρησιμοποιείται. Υπάρχει εργοδηγός πάνω στην αποθήκη ο οποίος γνωρίζει ποιος πήρε τι και αν το έφερε πίσω. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης αποθήκης θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο άτομο για να το κάνει αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε το εξής, ένα άτομο αποθηκάριο που έχει μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο να κρατάει την αποθήκη. Εύχομαι σε προσεχώς να μπορέσουμε να πάρουμε, κύριε Αυγουρόπουλε, μιας και είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κάποιον να κρατάει την αποθήκη έτσι όπως πρέπει. Επίσης, θέλω να ενημερώσω ότι δουλεύουμε αυτή τη στιγμή στην τεχνική υπηρεσία και πρόκειται να φέρουμε θέμα σε προσεχές ΔΣ. Θέμα για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού. Συν τα έργα τα οποία κάθε χρόνο γίνονται, το οποίο θα περιλαμβάνει εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αξιοποίηση και του συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας. Αυτά. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Όπως γνωρίζετε, έχει τελειώσει το θέμα. Απάντησε η αρμόδια εισηγήτρια. Θέλετε δευτερολογίες? Μισό λεπτό. Ζητώ συγγνώμη, δευτερολογίες. Οι δευτερολογίες όμως, όπως ξέρετε, είναι σε αυτές που έχουν ξαναμιλήσει πάλι. Έτσι μου πληκτρολόγησε. Λοιπόν, έχει κάποιος για δευτερολογία? Θέλει το λόγο ο κύριος Τίγκας, άλλος? Όχι. Ο κύριος Τίγκας. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Τσιγκρικού, είναι της διαδικασίας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που παίρνω το θάρρος. Απλά θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν οι δευτερολογίες αφορούν την αποθήκευση των υλικών που αποθηκεύονται, αν είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες κλπ., θεωρώ ότι είναι εκτός θέματος. Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πολύ συγκεκριμένο, αφορά την έγκριση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, της διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού και τίποτα παραπάνω. Εντάξει, έγινε μια παραχώρηση, γίνεται μια επισήμανση σχετικά με αυτό. Εντάξει, το δεχόμαστε. Όμως, όσον αφορά τη δευτερολογία πάνω σε αυτό το ίδιο θέμα, νομίζω ότι είναι υπέρ του δέοντος. Θα ήθελα επιπλέον να απαντήσω σχετικά με τη μελέτη την οποία έκανε παρατήρηση ο αγαπητός συνάδελφος ότι είναι ελλειπής και δεν είναι πλήρης. Συγκεκριμένη... Είπατε επί της διαδικασίας, ναι, προηγουμένως. Βεβαίως, ναι. Σε αυτό λοιπόν το οποίο είπατε είναι να μην προτρέξουμε στο τι θα πει οποιοδήποτε συνάδελφος. Και κατά δεύτερον, εγώ έχω να πω ότι τουλάχιστον σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι στο να απαντάμε τα οποιαδήποτε θέματα και να ενημερώνονται και οι δημότες. Θα θέλατε να κάνει και τη δευτερολογία του και μετά να απαντήσετε το τέλος ως εισηγήτρια?
Το λόγο έχει ο κύριος Στίγκας για δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον λόγο. Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή οι συζητήσεις εδώ μέσα ακούγονται και από τους δημότες μας και επειδή πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση, θα πρέπει κάποια φορά να μάθουμε να λέμε ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποθηκάριο και δεν βρίσκουμε έναν κομπιουτερίστα για να κάνει τον άλλο έλεγχο και το θεωρούμε δύσκολο, τότε λυπάμαι πάρα πολύ ποια είναι τα εύκολα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε κάποτε να κοιταζόμαστε στα μάτια, έχω προτετραμήνου σας υποβάλει έτοιμα να πάτε να δείτε Καραολί και Δημητρίου, το πάρκο που έχουμε, που έχει 22 φωτιστικά σημεία και δεν δουλεύει ούτε ένα. Αυτά δεν καήκαν σε μια μέρα. Εάν λοιπόν θέλετε, ποια είναι η εύκολη απάντηση? Θα κάνουμε το διαγωνισμό και θα τα δούμε. Μια εύκολη απάντηση, τους αφελείς τους σπίθεις. Και μια άλλη απάντηση, ότι όταν σε πιάνουν κάπου σκάρτο, διότι αυτή τη στιγμή εκεί μπάζουμε και μένουν άνθρωποι απέναντι, δεν είναι βουνό σκέτο, τρέχεις την άλλη μέρα και το φτιάχνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Θα παρακαλέσω την αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να κλείσει ως εισηγήτρια το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Τσικρικώνη, έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω σχετικά με το θέμα της μελέτης, ότι η υπηρεσία έχει κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη με βάση τα πρότυπα των μελετών οι οποίες γίνονται σε άλλους δήμους. Είναι έμπειρη η υπηρεσία, έχει κάνει και άλλες τέτοιες μελέτες, οπότε θεωρώ ότι και πλήρης είναι και πιάνει και όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσικρικώνη. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, οι διαφωνούντες, κατά ο κύριος Στίγκας, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Τάπας, λευκό ο κύριος Τούτουζας. Άρα λοιπόν, το πέμπτο θέμα, έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018» εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Έκτο θέμα. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2018. Σας έχει δοθεί η εισήγηση. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ερώτηση ο κύριος Τούτουζας. Άλλος. Ο κύριος Τούτουζας έχει το λόγο. Για ερώτηση. Θέλω να στο θέμα έχουμε στο 2021 τη διάθεση πίστωσης 6.900 για πιανίστα και 9.000 για μαέστρο. Θέλω να καταλάβω, δεν υπάρχουν νομικά πρόσωπα να μας καλύψουν αυτά τα... Τι είναι αυτές οι επιπλέον αμοιβές? Δεν τις καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. Όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχουμε έναν μαέστρο και ήδη και μία πιανίστα, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε νέα σύμβαση με αυτούς για να μην θεωρείτε ότι είναι προσωπικό από εδώ, αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτή την ανάθεση προκειμένου με τα ίδια χρήματα τα οποία είχαν σε αυτά τα χρήματα, προκειμένου να μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους ως Δήμος. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Με όποιος θέλετε δηλαδή. Δεν υπάρχει. Ναι. Όποιον θέλετε, επιλέγετε και παίρνετε με αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε κάτι άλλο από αυτό που είπα? Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. Σε συνέχεια σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, ενώ πρώτα μπορούσαμε και κάναμε συμβάσεις, τώρα η Επίτροπος δεν δέχεται να κάνουμε συμβάσεις. Γι' αυτό τώρα τις εμφανίζουμε και έτσι γίνεται σαν εκδηλώσεις. Και ανάλογα με τις εκδηλώσεις που γίνονται, τα ίδια χρήματα πέραν και πρώτα, τα ίδια χρήματα θα κάνουν και τώρα. Τα ίδια ποσά είναι. Σαν εκδηλώσεις τώρα δεν μπορούμε να υπογράψουμε συμβάσεις. Δεν μας το επιτρέπει η Επίτροπος. Κάπου το στηρίζει και δεν μας το επιτρέπει αυτό. Αυτή η απάντηση δηλαδή είναι αξιοκρατική απάντηση, δηλαδή παίρνετε όποιον θέλετε. Κύριε Τούτουζα, με συγχωρείτε, όπως γνωρίζετε, όχι, κάνατε μία ερώτηση, δόθηκε μία απάντηση. Τους ίδιους που είχαμε, τους ίδιους που είχαμε και τώρα. Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δόθηκε μία απάντηση. Οι ερωτήσεις τελείωσαν, υπάρχουν τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο? Δεν υπάρχουν τοποθετήσεις. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κατά ο κύριος Τούτουζας, λευκό, κανείς. Άρα λοιπόν, στο έκτο θέμα, έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2018, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Έβδομο θέμα, επιστροφή ποσού όσα χρεωστείτε στις πράκθεντος. Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να μας πει
Λίγα λόγια για το θέμα για την εισήγηση, τότε θα ψηφίσουμε. Κυρία Τσικρικών, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 2014, συγκεκριμένα από τις 23 του 2014. Τη βρήκαμε εμείς μπροστά μας. Να σας πω εν περιλήψη περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για έναν τάφο ο οποίος είχε παραχωρηθεί, ήταν τριετούς χρήσεως και παραχωρήθηκε σε έναν δημότη μας στις 16 πρώτου του 2014, ωστόσο στις 23 του 2014 ο συγκεκριμένος τάφος αγοράστηκε από την κόρη του θανόντος έναντι του ποσού των 11.000 ευρώ και ζητάνε τώρα την επιστροφή του ποσού το οποίο δόθηκε όταν παραχωρήθηκε για τριετή χρήση σε ό,τι αφορά μεταξύ αφαιρώντας το ποσό που πληρώθηκε από τις 16 πρώτου μέχρι τις 23. Είναι δηλαδή ένα ποσό, 600 ευρώ είχαν πληρώσει, το ποσό το οποίο ζητάνε να επιστραφεί είναι 353,88 ευρώ. 353,88 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό. Αυτό το ποσό βγαίνει από τον υπολογισμό. 16 πρώτου γράφεται αναλυτικά. Ποιο είναι το, πώς βγαίνει το ποσό. Ευχαριστούμε την κυρία τη Δήμαρχο. Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας, ερώτηση. Άλλος. Ο κύριος Τίγκας για ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, ακριβώς ήθελα επισήμως να ρωτήσω. 600 ευρώ πληρώσανε για τάφο τριετούς χρήσεως. Χρησιμοποιήθηκε ή μάλλον ως τάφος τριετούς χρήσεως έμεινε 2 μήνες και συνεχεία πουλήθηκε ως οικογενειακός τάφος. Για τους 2 μήνες είναι, πόσα είπατε, 250 ευρώ μείον. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ περίμενα κάνα 50 το πολύ να είναι. Θα παρακαλέσω το... Κυρία, θα παρακαλέσω τον κύριο Ροδόπουλο, που είναι υπεύθυνος του κημητηρίου, να λάβει θέση, να πει το ονοματεπώνυμό του και τη θέση του, επειδή ζήσε το λόγο και να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ροδόπουλος Κωνσταντίνος και είμαι προϊστάμενος του τμήματος κημητηρίων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο ποσό αυτό δεν είναι για 2 μήνες, είναι και τα 210 ευρώ που θα πλήρωνε αν ήταν η ταφή σε οικογενειακό τάφο. Είναι 2 μήνες και τα 210 ευρώ που αν ο τάφος ήταν από την αρχή οικογενειακός θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Ροδόπουλο. Καθίστε μήπως είναι κάποιος άλλος. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Τίγκας τοποθέτησε και ο κύριος Κουγιουντζόπουλος. Α, τότε να προηγηθείτε. Κάντε ερώτηση, κύριε Κουγιουντζόπουλο, και μετά να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις. Ο κύριος Κουγιουντζόπουλος ερώτηση. Αυτή είναι μια πάγια τακτική. Δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τις υπόλοιπες. Όχι, μην απαντάτε. Τελειώσατε με την ερώτηση. Ωραία. Ο κύριος Δωροδόπουλος, παρακαλώ. Η τακτική αυτή δεν είναι πάγια. Οι ταφές γίνονται ή σε τριετούς ταφείς τάφους ή σε οικογενειακούς. Και τα τέλη διαφέρουν. Γι' αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε για πρώτη φορά. Δεν είχε ιστορικό πίσω, δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε και είδαμε ότι βρήκαμε τη χρυσή τομή. Και η κυρία αυτή να ικανοποιηθεί με ένα χρηματικό ποσό και ο Δήμος να μην χάσει τα προβλεπόμενα έσοδα που προβλέπονται. Και με συνεργασία και με τον συνήγορο του πολίτη, θελήσαμε, επειδή είναι πρώτη φορά το αντιμετωπίσαμε, να ικανοποιήσουμε και την κυρία Παπαναστασίου και το Δήμο να μην χάσει τα έσοδα του. Ευχαριστούμε τον κύριο Ροδόπουλο. Η κυρία Τσικρικών έχει το λόγο. Όπως σας είπε και ο κύριος Ροδόπουλος, για πρώτη φορά αντιμετωπίσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μια πάγια τακτική. Εάν θέλετε την προσωπική μου γνώμη και μόνο αυτή και την καταγράφω, βεβαίως η προσωπική μου γνώμη δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε σημαίνει ότι είναι απολύτως σωστή. Θεωρώ ότι γίνεται μια... Πρέπει να σας το πω κάτι επιπλέον σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δημότησα, χωρίς να παραβαίνουμε βέβαια και τον νόμο. Θεωρώ ότι ο Δήμος κάνει παραχωρή του τάφους και κάνει συμβόλαια τριετούς ταφής όταν πρόκειται για ενοικίαση του τάφου. Τριετούς, δεν πάει με το χρόνο ούτως ώστε, ή με το μήνα, ούτως ώστε να λέμε εγώ προκατέβαλα, πήρα 3 χρόνια, προκατέβαλα, επιστρέψτε μου τα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι συγκεκριμένο.
Είναι για 3 χρόνια, έκανες αυτό το πράγμα, έκανες αυτό το συμβόλαιο, δεν επιστρέφονται κανονικά τα χρήματα. Εγώ είχα αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και σας το λέω ευχαριστώς και δεν αποποιούμε των ευθυνών. Το θέμα πήγε τελικά και οι υπηρεσίες ήταν διστακτικές. Το θέμα πήγε μέχρι το συνήγορο του πολίτη, ο συνήγορος του πολίτη γνωμοδότησε, γιατί γνωμοδοτικό όργανο είναι, ότι θα έπρεπε να το επιστρέψουμε. Ως εκ τούτου, κοιτάμε λοιπόν να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες και να ικανοποιήσουμε τη δημότησα και ο Δήμος και να υπερασπιστούμε και το δημόσιο συμφέρον. Γιατί εδώ κυρίως είμαστε για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Θεωρώντας ότι καταβάλουμε πάντοτε τα νόμιμα και τυπικά όπως είναι, προχωράμε στις τοποθετήσεις. Ο κύριος Τίγκας, άλλος, τοποθέτσει. Κλείνει ο κατάλογος, ο κύριος Τίγκας τοποθέτσει. Παρακαλώ. Καταρχήν, επειδή γνωρίζω πολύ καλά την εξέλιξη του θέματος, εδώ ακούμε δύο πράγματα και δεν είναι το μείζον αυτό, εάν θα επιστρέψουμε 550 ή 380 ευρώ. Αυτό δεν είναι το μείζον για μια οικογένεια που περιμένει 2 χρόνια να εισπράξει. Διότι από τη μια μεριά λέμε σήμερα παραχωρούμε τάφο τριετούς χρήσεως, μετά από 2 μήνες παραχωρούμε οικογενειακό τάφο και ερχόμαστε με τη λογική του Καραγκιόζη και λέμε από πιο μπροστά μέτρησε τον τάφο τον οικογενειακό για να σου αφαιρέσουν περισσότερα. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι ήρθε ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος με 3 διαδοχικές παρεμβάσεις, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, είναι ο θεματοφύλακας της νομιμότητος και νομιμότητος που τραυματίζεται όταν ένας πολίτης αδικείται από τη διοίκηση. Ήρθε λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη 3 φορές και μας είπε ότι πρέπει να γυρίσει τα λεφτά πίσω. Και μάλιστα έκανε ένα βήμα πιο μπροστά και είπε στο Δήμο, «Κύριε Δήμε, ασκείς κακή διοίκηση». Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αυτά είναι του συνηγόρου. Χαίρομαι όμως που έστω και αργά, έστω και με αυτές τις δυσκολίες, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία της οικογένειας, τα χρήματα θα επιστραφούν για να υπάρξει μια ισοσταθμισμένη λογική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Το λόγο έχει η κυρία Τσικρικώνη, αντιδήμαρχος. Εγώ θέλω να επισημάνω το συγκεκριμένο πρόβλημα το παραλάβαμε. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το βρήκαμε. Δεν είναι ένα πρόβλημα συνηθισμένο, δεν το συναντάμε σωστά. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι το θέμα μας δεν είναι τα 200 ή 400 ευρώ. Το θέμα μας είναι το ποιος είναι εκείνος τον οποίο χρεώνονται αυτά τα 200 και 400 ευρώ σε έναν κατασταλτικό έλεγχο. Οπότε, η οποιαδήποτε διοίκηση, αν είναι υπεύθυνη, τη στιγμή που έχει από κάτω ανθρώπους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι βάζουν την υπογραφή τους, θα πρέπει να διαφυλάξουμε και τη δική τους ασφάλεια και να ξέρουμε ότι σε έναν κατασταλτικό έλεγχο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θα είναι υπόλογοι. Η θέση μας είναι υπεύθυνη και δεν έχει να κάνει από το 1 ευρώ μέχρι το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι υπεύθυνη και πάντα τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση, λάβαμε υπόψη τόσο το δημόσιο συμφέρον, τόσο το συμφέρον της συγκεκριμένης δημότησας, όσο και το νόμο, και κάναμε τα δέοντα. Ελπίζω ότι κάναμε τα σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. Σε δευτερολογίες θα πάμε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Τίγκας σε δευτερολογία. Παρακαλώ. Ναι, απλώς ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε Δημών, στην κυρία Αντιδήμαρχο, ότι το θέμα δεν είναι να σώσουμε τα 100 ευρώ για το Δήμο. Για όνομα του Θεού, είναι αστείο να το συζητάμε. Έτσι. Το θέμα είναι να υπάρξει λογική. Και δεν μπορεί, όπως λέει ο συνήγορος του πολίτη, η ίδια παραχώρηση υπηρεσιών να πληρώνεται 2 φορές. Διότι μιλάμε για τον ίδιο τάφο που τον πληρώνουμε τη μία φορά τριετούς και την άλλη τον πληρώνουμε σαν τάφο οικογενειακό. Επομένως, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, ανεξάρτητα αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, και να σας πω και κάτι, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι αιρετοί. Οι υπάλληλοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες εισηγούνται τα νόμιμα. Κανένας δεν ζήτησε παρανομία από κανέναν. Τα νόμιμα. Και όταν φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό μέσα για το τι μέλη γενέστε, έρχονται οι αιρετοί και εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο τι μέλη γενέστε. Αυτό έπρεπε να κάνει τόσο καιρό. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Δήμαρχο που ήρθε.
να μας πει και τις ευχές του για το νέο έτος, επειδή είναι και η πρώτη μας συνεδρίαση. Θα σας παρακαλέσω όλους και να κλείσουμε μετά το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, συγγνώμη πρώτα απ' όλα για την απουσία μου, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να μην παρευρεθώ κάπου. Θέλω να μεταφέρω τις ευχές μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, με ευτυχία, με χαρά, με ειρήνη στις οικογένειές σας, στους δημότες μας, στην πατρίδα μας, και με την ευκαιρία να καλωσορίσω κι εγώ το νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Καραγιάννη, να του ευχηθώ μια καλή και επικοδομητική θητεία. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στο συγκεκριμένο θέμα. Οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κανείς, λευκό, κανένας. Άρα λοιπόν, το 7ο θέμα, επιστροφή ποσού όσα χρεωστήτως εισπραχθέντος, εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ροδόπουλο. Αλλά καθίστε μια και στεγή, γιατί είναι τα θέματα τώρα τα δικά σας. Ναι. 8ο θέμα, έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κημητηρίων Παπάγου Χολαργού. Σας έχει δοθεί η εισήγηση και το σχέδιο κανονισμού. Θέλω να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες γεωργικές ορθώσεις, έτσι να το πούμε. Α, θέλετε να το πείτε. Υπάρχουν κάποιες λεκτικές διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο σχέδιο. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις πάνω στο συγκεκριμένο σχέδιο κανονισμού. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κουγιουτζόπουλος, ο κύριος Τίγκας. Άλλοι για ερωτήσεις, ο κύριος Ζήκας και λέω. Ο κύριος Τίγκας έχει το λόγο για ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι εξειδικευμένα. Θέλω απλώς διαδικαστικά να ρωτήσω μήπως θα ήταν προτιμότερο, επειδή εμείς έχουμε δύο κανονισμούς του Χολαργού και του Παπάγου, πάμε να τους παντρέψουμε σε έναν, με προφανείς διαφοροποιήσεις ή ξέρω εγώ μεταφορές αναλογικών εφαρμογών. Αυτός που ασχολήθηκε σε βάθος με τον κανονισμό ή όποιος άλλος νομίζει διοίκηση, να μας πει τα πράγματα και μας επισημάνει. Διότι δεν είναι εύκολο να έχεις δύο παλιούς κανονισμούς και να προσπαθείς να βρεις τον καινούριο τι μπήκε ή τι απαλήφθηκε. Νομίζω ότι είναι μια λογική να το καταλάβουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Ερώτηση ο κύριος Κογκινιτζόπουλος. Λοιπόν, είναι λίγο. Το θέμα λίγο δύσκολο βέβαια, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, το βασικό ένα θέμα είναι γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ νεκροταφείου Παπάγου και νεκροταφείου Χολαργού. Δηλαδή, γιατί λέει παραδείγματος χάρη ότι στο ένα νεκροταφείο ο νεκρός όταν δεν έχει επέλθει τέλος πάντων η αποστέωση μεταφέρεται, στο άλλο νεκροταφείο παραμένει. Έχει δικαίωμα να παραμένει. Μετά, υπάρχουν κάποιες βέβαια παρατηρήσεις. Ας πούμε, υπάρχει μία απαλλαγή και μόνο δηλαδή για τους απόρους. Η απαλλαγή τώρα είναι για τους απόρους. Θέλετε να λέτε που συγκεκριμένα, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα τα έχετε, που ακριβώς είναι στο κανονισμό. Εάν το έχετε πρόκειρο, θα διευκολύνω. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, δεν. Συνεχίστε, λέτε. Μην με βάζετε τώρα. Λοιπόν. Υπάρχει μια απαλλαγή για τους απόρους, έτσι. Τώρα μιλάμε τώρα για τους απόρους ή για τους συγγενείς των απόρων. Δηλαδή, αυτός που πεθαίνει είναι ο δικαιούχος ή αυτός που καλείται να πληρώσει είναι ο δικαιούχος. Και αυτό, γιατί εδώ λέει ότι οι άποροι έχουν δικαίωμα δωρεάν ταφής. Αυτοί που καλούνται να πληρώσουν οι συγγενείς τους, άμα είναι άποροι, πρέπει να πληρώσουν. Γιατί μπορεί ο Θανόν να μην είναι άπορος. Διευκρίνηση θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω τώρα παρακάτω και μπορεί να έχω και κάποια άλλη ερώτηση. Το ίδιο ισχύει και για τα οστεοφυλάκια, γιατί αυτοί οι διαχωρισμοί, έτσι, των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Και γενικά όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε ως ενιαίο νεκροταφείο με δύο περιοχές. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη νεκροταφεία με έξι περιοχές, με εφτά περιοχές, έτσι. Γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε ως ένα ενιαίο νεκροταφείο όπου άνθρωποι του Παπάγου και άνθρωποι του Χολαργού έχουν ίσα δικαιώματα πέραν όλων των άλλων. Και κάνουμε αυτούς τους διαχωρισμούς και ειδικά αυτών των διαχωρισμών που ο ένας
είναι να για εκταφή το, από τον πρώτο χρόνο και μεταφέρεται, ο άλλος ξανακλίνει ο τάφος του κανονικά και παραμένει στον τάφο που πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουβιντζόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Θέλετε να προχωρήσω. Ωραία. Ερώτηση ο κύριος Τάπας. Όχι, ο κύριος Ζήκας. Ερώτηση. Ναι, έχω μια σειρά ερωτήσεων. Η πρώτη ερώτηση είναι και εμένα σχετική με αυτό που είπε ο κ. Κουνιντζόπουλος. Η σύνταξη του κανονισμού θα ήταν μια ευκαιρία του να μπει μια διαδικασία ενιαίας διαχείρισης των δύο νεκροταφείων. Ενοποίησης των δύο χώρων και ενιαίας διαχείρισης. Στο κομμάτι της διαχείρισης, με αυτή την έννοια. Ναι, επειδή γίνονται... δηλαδή να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ναι, ενώ... Κύριε Ζήκα, κάντε την ερώτηση, είστε έμπειρος. Ναι, δηλαδή, τις ερωτήσεις κάνουμε. Μετά θα να υπάρχει κοινά μέτρα διαχείρισης, κοινές διαδικασίες διαχείρισης στα ζητήματα. Λοιπόν, ένα δεύτερο ερώτημα είναι ποιος είναι ο αριθμός τάφων σε κάθε νεκροταφείο. Ο αριθμός των θέσεων δηλαδή που υπάρχουν και πόσες από αυτές είναι κενές αυτή τη στιγμή για να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν σε βάθος χρόνου. Και ποιες είναι οι κενές θέσεις, πόσες είναι η συνολική δυναμικότητα, το πούμε, σε θέσεις και πόσες είναι κενές αυτή τη στιγμή. Ναι, χοντρικά μιλάμε τώρα, ναι. Ναι, μία τάξη μεγέθους με ενδιαφέρει για να δω αν έχουμε περιθώριο και τι περιθώριο έχουμε, με την έννοια ότι κάποιες αποφάσεις που προκύπτουν από τις προτάσεις υποθέτω ότι υπαγορεύονται από την έλλειψη χώρων. Λοιπόν, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι πιο σαφές, δηλαδή να ξέρουμε γιατί, ποια είναι η κατάσταση, έτσι, από τι καθορίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει στο άρθρο 8, λέει σε περίπτωση χρησιμοποίηση οικογενειακού τάφου χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή να γίνεται χρήση του τάφου χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα. Τι πάνω, πώς συμβαίνει αυτό, πώς εξηγείται. Μου φαίνεται περίεργο δηλαδή. Επίσης, αναφέρει στο άρθρο 10, κατάργηση οικογενειακών τάφων, τάφοι οι οποίοι δεν συντηρούνται και δεν δέχονται περιποίηση ή προσβάλλουν την κατασία του κινητηρίου, επιστρέφονται στο Δήμο. Αυτό ακριβώς πώς συγκεκριμενοποιείται, με την έννοια ότι κάποιος τάφος, αν δεν είναι καθαρός, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία δρομολογείται μια τέτοια διαδικασία. Δεύτερον, όλες αυτές οι διαδικασίες που λέει παραδείγματος χάρη και στο άρθρο 12, εάν δύο μήνες μετά τη συμπλήρωση τριετίας οι συγγενείς του ενταφιασμένου δεν προσέλθουν, αυτό γίνεται κατόπιν ειδοποίησης, υπάρχει διαδικασία δηλαδή έγκαιρης ειδοποίησης, ώστε να λαμβάνουν γνώση έγκαιρα οι άνθρωποι για να κινητοποιηθούν ή θα πρέπει από μόνοι τους να μεριμνούν γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό και για να μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος της όλης κατάστασης. Επίσης, αναφέρει επίσης στο άρθρο 8, τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους, περιέρχονται στο Δήμο μετά την παρέλευση 5 ετών, ανεξαρτήτως κατάστασης, δηλαδή αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι οικονομικής αδυναμίας, γιατί πρόκειται για οικογένειες οι οποίες έχουν προβλήματα. Ελέγχονται, εντοπίζονται, υπάρχει διαδικασία που να αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση ή προχωράει αυτή η διαδικασία αυτόματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Τουλάχιστον δεν ήταν 27 ερωτήσεις όπως την προηγούμενη φορά. Πάλι καλά. Ναι, να είστε εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Είναι προφανές νομίζω ότι μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά κινητήρια. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το μέγεθος. Δεν έχει καμία σχέση το κημητήριο Παπάγου με το κημητήριο Χολαργού. Το ξέρετε. Δεύτερον, λόγω ακριβώς των τελών του κημητηρίου Χολαργού
που ήταν και συνεχίζουν να έχουν μια διαφορά από το κημητήριο Παπάγου και λόγω ότι ο πληθυσμός της κοινότητας Σχολαργού είναι υπερδιπλάσιος από την κοινότητα Παπάγου, υπάρχει ένας μεγαλύτερος κορεσμός στο κημητήριο Σχολαργού και γι' αυτό δεν παραχωρούμε οικογενειακούς τάφους και γι' αυτό δεν μπορούμε να αφήνουμε όταν δεν έχει γίνει η αποστέωση, δεν μπορούμε να σας αφήνουμε στο συγκεκριμένο χώρο, στον Χολαργό, ενώ στον Παπάγο υπάρχει δυνατότητα ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί μεθαύριο, μετά από ένα-δύο χρόνια να γυρίσει η υπηρεσία και να πει και να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση ή να κάνουμε μια τροποποίηση. Πάντως, σήμερα στον Παπάγο μπορούμε να τους αφήσουμε, αλλά πληρώνουν για το τέταρτο έτος. Δεν το ανέφερε ο κύριος Κουλιουμτζόπουλος, υποθέτω θα το έχει προσέξει, ότι στο κημητήριο Παπάγου, αν δεν έχει ο νεκρός, δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστέωσή του, θα πληρώσει την παραχώρηση του τέταρτου έτους. Έτσι, στο Χολαργό δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για τη διαχείριση. Η υπηρεσία είναι μία, το προσωπικό είναι ολόκληρο στα κημητήρια, υπάρχει ενιαία διαχείριση όλων των πραγμάτων. Για τους αριθμούς των τάφων είμαι σίγουρος ότι οι υπάλληλοι μπορούν να σας δώσουν μία εικόνα. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι περίπου το 90-95% είναι καλυμμένοι αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούνται, έτσι. Αλλά αυτό νομίζω θα μας το πει και η υπηρεσία. Για το θέμα της ειδοποίησης που αναφέρατε, να σας πω ότι στέλνουμε ειδοποίηση. Βεβαίως στέλνουμε ειδοποίηση στα στοιχεία τα οποία έχουμε. Δηλαδή, αν κάποιος συγγενής δεν έχει ενδιαφερθεί να ενημερώσει το Δήμο και έχει αλλάξει διεύθυνση, υπάρχει ένα θέμα. Ή όταν εμείς στέλνουμε ένα συστημένο και ο συγγενής δεν πάει να το πάρει, ή δεν εμφανίζεται, ή πάει σε μια διεύθυνση που ακριβώς επειδή δεν μας την έχουν ενημερώσει, δεν είναι η σωστή. Αλλά ποτέ δεν κάνουμε αυστηρά τις εκταφές. Δηλαδή, πάντα αφήνουν και 3 και 4 μήνες να περάσουν για να προχωρήσουν όταν δεν βρίσκουν κάποιον συγγενή, έτσι. Για το θέμα της χρήσης που λέτε χωρίς αντάλλαγμα, δεν το γνωρίζω να σας πω κάτι. Νομίζω αν μπορούν να μας απαντήσουν, αν έχουν κάποια... Θα μας πούνε. Για το θέμα του απόρου που αναφέρατε, μας ενδιαφέρει αυτός που πεθαίνει αν είναι άπορος. Δεν εξετάζουμε. Αν δεν είναι άπορος αυτός που πεθαίνει και έχει χρήματα, κάπου θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και οι κληρονόμοι έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν, να πάρουν την κληρονομιά του ανθρώπου, άρα μπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα. Πάντως, δεν έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τουλάχιστον στα χρόνια που διοικώ εγώ το Δήμο, απόρων που πεθάναν και χρειάστηκε η κοινωνική υπηρεσία να βγάλει ένα χαρτί για να γίνει ατελώς η ταφή τους. Αυτά κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Θέλετε να απαντήσετε μετά, θέλετε τώρα, έχετε κάποια απάντηση. Ωραία. Ο κύριος Ροδόπουλος. Αυτή τη στιγμή στο κημητήριο Χολαργού υπάρχουν 8 τάφοι προς διάθεση και στο κημητήριο Παπάγου 11. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ικανοποιούνται πρώτα οι δημότες και μετά. Στο Χολαργό είναι 1060 οι τάφοι και στο Παπάγου είναι 1040 οι τριετίες και 2.500 οικογενειακοί. Και πάντα υπάρχει μια κατανόηση, κάνουμε τηλεφωνική επικοινωνία και πάω, όπως είπατε και εσείς, πάντα μετά με συστημένο και περιμένουμε αρκετό χρονικό διάστημα για να γίνει μια εκταφή. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ο χώρος των αναλύοντων στο κημητήριο του Χολαργού να διαμορφωθεί κατάλληλα και να γίνει πιο καλός, πιο οργανωμένος. Γιατί παραλάβαμε μια κατάσταση όντως η οποία δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν η διαμόρφωση του χώρου κατάλληλη. Υπήρχε ανομαλία στο έδαφος. Και προσπαθούμε να τη διαμορφώσουμε τώρα με διάδρομο και να είναι ο καθένας που μπορεί να πάει εκεί και να πάει στον άνθρωπό του και να μην βρίσκει και μια κατάσταση η οποία δεν είναι σωστή. Ευχαριστούμε το... Τι άλλο θέλετε, δεν... Κύριε Ροδοπλέ, στο άρθρο 8 λέει στη σελίδα... Μάλλον δεν έχει σημασία. Ναι, σε περίπτωση χρησιμοποίηση οικογενειακού τάφου. Ο κύριος Ζήκας ξανακάνει την ερώτηση. Ναι. Σε περίπτωση χρησιμοποίηση οικογενειακού τάφου χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα, η υπηρεσία υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τους χρήστες τέτοιων τάφων. Πώς μπορεί να υπάρξει χρήση χωρίς τίτλο, υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Υπάρχει δηλαδή να μπει κάποιος αυθαίρετα και να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο κύριος Ζήκας έκανε την ερώτηση, θα απαντηθεί σε επόμενο χρόνο, σε επόμενο διάστημα. Μισό λεπτό να σας απαντήσω, έφορος του κημητηρίου, ο οποίος λοιπόν, είναι και... Μαζί μας είναι και ο έφορος, κλείστε, μαζί μας είναι και ο έφορος του κημητηρίου, ο κύριος Πουρνάρας. Παρακαλώ, κύριε Πουρνάρα, ελάτε. Καλησπέρα σας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις... Όπως γνωρίζετε, όπου... πρέπει να πείτε γιατί είστε και έμπειρος, το ονοματεπώνυμό σας και τη θέση. Α, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Πουρνάρας Χρήστος, είμαι υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών Κημητηρίων. Και στο ερώτημά σας, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι αρχικοί δικαιούχοι κάποιου οικογενειακού τάφου έχουν αποβιώσει, μη αφήνοντας κατοιώτες ή ανιώτες κατά το θάνατό τους. Κάποιοι όμως συγγενείς, δεύτερου βαθμού, τρίτου, ξαδέρφια, αδέρφια τα οποία έχουν δική τους οικογένεια, επικαλούνται δικαιώματα στον τάφο και ζητούν ταφή που χωρίς την ουσία να έχουν τίτλο. Ο τίτλος δεν ανήκει στους συγγενείς του αποβιώσαντος, αλλά στον αποβιώσαντα αυτόν καθεαυτόν και τους κατοιώντες του. Υπ' αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουν προκύψει περιπτώσεις που ζητούν οι συγγενείς την χρήση του τάφου χωρίς να κατέχουν τον τίτλο αυτή. Αλλά ο αποβιώσας αρχικός δικαιούχος. Και σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να κάνουμε ταφή, δεν επιτρέπεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Πουρνάρα. Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κογιουμιτζόπουλος, ο κύριος Κουτέρης, άλλος, κλείνει ο κατάλογος, το λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. Νομίζω ότι η ενοποίηση του κανονισμού ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια, διότι όπως θα θυμάστε πολύ καλά, και οι δύο κανονισμοί, ιδιαίτερα του Χολαργού, ήταν πολύ πιο παλιός. Όμως, από την προσπάθεια να καταλάβουμε ποιες είναι οι προβλέψεις του νέου κανονισμού, βγαίνουν ορισμένα απλά συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι το κημητήριο του Παπάγου, με 2.500 οικογενειακούς τάφους και 1.300 τόσους, αν θυμάμαι καλά κύριε Ροδόπουλε, και όχι 1.060, αν κάνω λάθος ενδεχομένως, είναι αδιανόητο με 12.000 κόσμο να έχουμε 3.800 τάφους και με 35.000 στο Χολαργό να έχουμε 1.060. Και εδώ βέβαια βγαίνει αυτό που είχαμε πει και τότε που ήρθε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και εισήγαγε το θέμα για την νομιμοποίηση του κημητηρίου του Χολαργού και του Παπάγου, αλλά του Χολαργού ειδικά, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι έπασχε από πλευράς νομιμότητας. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι τα κημητήρια είναι σε δασική έκταση για τους Δήμους που είναι κοντά σε βουνό και βεβαίως υπάρχει ανάγκη νομιμοποίησης. Εκείνη λοιπόν, εκείνος ο νόμος του 2014 προέβλεπε μεταξύ των άλλων και αν θέλουμε να επεκταθεί το κημητήριο να γίνουν μελέτες και να υποβληθούν. Αυτή την πρόταση εγώ την είχα κάνει τότε, αλλά βέβαια όπως και κάθε φορά δεν εισηκούστη. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε το κημητήριο Χολαργού, το οποίο ασφιχτιά. Εάν σε 10-15 μέρες δεν υπάρξει ανάγκη να βγάλουν κάποιους ανθρώπους από μέσα, δεν θα μπορεί να γίνουν οι ταφές. Με 8 τάφους δεν μπορεί να γίνουν οι ταφές. Και επομένως θα υπάρξει ζήτημα. Επιπλέον, όπως ξέρετε πολύ καλά, είχε βγει και στα κανάλια αυτό, τα αναλύωτα σώματα για το κημητήριο του Χολαργού τα βγάζουμε και τα βάζουμε απ' έξω με τη λογική ότι δεν πληρώνουν τίποτε, έτσι χωρίς σεβασμό, χωρίς ηθική, χωρίς καμία θρησκευτικότητα. Και αυτό ήταν ένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια, αλλά να σας πω και κάτι, γιατί πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά και τώρα δεν είναι αργά. Να γίνει μια μελέτη και να ζητήσουμε να επεκταθεί το κημητήριο του Χολαργού. Πού θα επεκταθεί, σαφέστατα δασική έκταση θα μας δώσουν εάν το εγκρίνουν. Αλλά υπάρχει ανάγκη με 1.060 θέσεις σε 35.000 κόσμο. Κύριε Τίγκα, με συγχωρείτε, θα παρακαλέσω από όλους τους συναδέλφους να μην μιλάτε όταν μιλάει κάποιος άλλος, έχει το λόγο. Γιατί μετά ζητάτε εσείς την προστασία του Πρόεδρου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Τίγκα, με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν ότι έστω και τώρα, εφόσον ο νόμος του 14 ισχύει ακόμη, να γίνει μια μελέτη και να την υποβάλουμε και να ζητήσουμε την επέκταση του κημητηρίου του Χολαργού. Είναι διαδικασίες που τραβάνε σε βάθος χρόνου, αλλά πρέπει κάποτε να ξεκινήσουν.
Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την υποχρέωση. Σας είπα την αναλογία: 12.000 κόσμου, 3.800 τάφοι, 35.000 κόσμου, 1.000 τάφοι. Εγώ θα το ψηφίσω βεβαίως και νομίζω ότι είναι καιρός να κάνουμε κάποια ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Ο κύριος Κοκκινιζόπουλος έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζετε την πάγια διαφωνία μας στο θέμα της τιμολογιακής πολιτικής. Εμείς θεωρούμε ότι πλούσιοι και φτωχοί δεν μπορούν να πληρώνουν το ίδιο. Είναι προφανές και σαφές ότι όταν σε έναν άνθρωπο των 10.000 ευρώ ή των 7.000 ευρώ, αν θέλετε, του ζητάς 700 ευρώ, του ζητάς το 10% του εισοδήματός του. Σε έναν άνθρωπο που φτιάχνει, που βγάζει 70.000 ευρώ, του ζητάς το 0,7 του εισοδήματός του. Άρα, ο χαρακτήρας, όπως έχουμε πει επανειλημμένως εδώ πέρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αναδιανεμητικός. Τα περισσότερα πράγματα που πληρώνουν, τα πληρώνουν όλοι πάγια, κατά κεφαλήν, κεφαλικό φόρο, όπως λέμε. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, σε κάθε υπηρεσία που βάζουμε, να έχουμε τιμολογιακές πολιτικές κλιμακούμενες. Έτσι, αυτό είναι πάγια θέση μας και πάγια διαφωνία μας απέναντι στις δικές σας αντιλήψεις, που είναι εντελώς διαφορετικές για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, μιλάμε τώρα εδώ πέρα για ανέργους, για μονογονεϊκές οικογένειες, για τους ιεροψάλτες που θα έπρεπε να είναι δωρεάν σε διάφορες τέτοιες ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα κάνω. Όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν τιμολογιακές πολιτικές και παροχή υπηρεσιών, τιμολόγηση μάλλον παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, εμείς διαφωνούμε κάθεμετα στο ενιαίο τέλος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το θέμα της απαγόρευσης των συνεργείων των τηλεοπτικών και του κινηματογράφου. Έγινε αυτή η ιστορία τώρα που έγινε εκεί με το που ήρθαν τα συνεργεία στο νεκροταφείο και γίναμε ρόμπες. Και εντάξει, τώρα με απόφαση δημάρχου. Θα παρακαλέσω να βρείτε μια καλύτερη έκφραση για να μπορούμε και να στα ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει. Ρεζίλ, τουλάχιστον. Ρεζίλ, πολύ ωραία. Ρεζίλ, ωραία, εντάξει. Ρεζίλ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, κοιτάξτε σε αυτό το ζήτημα τώρα. Καταρχήν να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Αυτό βγάζει 4K. Είναι καλύτερο, είναι ένα κοινό iPhone, είναι καλύτερο από οποιαδήποτε εικόνα έχετε δει στον κινηματογράφο. Το να απαγορεύετε τα τηλεοπτικά συνεργεία και τα κινηματογραφικά μέσα στο νεκροταφείο είναι last year. Λοιπόν, εγώ όμως τι λέω τώρα εδώ πέρα. Εγώ θα συμφωνήσω στην πλήρη απαγόρευση των συνεργείων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών μέσα στο νεκροταφείο, το δικό μας. Μπορεί ο νόμος να μην τα απαγορεύει, αλλά εγώ λέω ότι για την προστασία των δικών μας των νεκρών θα ήθελα ούτε με άδεια να μπαίνει κινηματογραφικό συνεργείο μέσα στο χώρο του νεκροταφείου και να τραβάει εικόνες. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μας. Τώρα, παρακάτω. Επειδή έχουμε τρομερό πρόβλημα, απαγορεύεται να απαγορευτεί κάθε επέκταση και των δύο νεκροταφείων και να οριστούν τα τετραγωνικά που είναι αυτή τη στιγμή σήμερα. Γιατί πήγαμε και προχθές και είδαμε τον εξκαφέα που έκανε τη δουλειά του. Έτσι. Λοιπόν, και η δε πάνω περιοχή του νεκροταφείου, εδώ και 3-4 χρόνια, έχει αλλάξει εντελώς. Λοιπόν, θεωρώ απαράδεκτη την επέκταση του νεκροταφείου και θα πρέπει να τη σταματήσουμε και από τον κανονισμό λειτουργίας. Το άλλο, να σταματήσει η πώληση των τάφων και στα δύο νεκροταφεία, γιατί μιλάμε για ενιαία. Λοιπόν, εφόσον έχουμε πρόβλημα τεράστιο και ορθώς η απόφαση στο Δήμο Χολαργού ήταν, κατά την άποψή μου, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι δεν θα παρέχεται τους κάθους, γιατί είναι περιβαλλοντικά επιζήμιο κάτι τέτοιο, να αποφασιστεί και για το νεκροταφείο του Παπάγου και να το κάνουμε ενιαίο αυτόν τον κανονισμό, να μην πουλιώνται τάφοι. Τώρα, διατελέσαντες υπάλληλοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, ατελώς. Ποιος είναι ο λόγος αυτός, δεν καταλαβαίνω τώρα.
χιλιάδες υπάλληλοι και χιλιάδες, δηλαδή και υπάλληλοι αυτοί τώρα δεν καταλαβαίνω. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι, τι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή για να έχουν ατελώς, δηλαδή, τι είναι αυτό. Οι δήμαρχοι το καταλαβαίνω, είναι μια εξαιρετική περίπτωση που θα το κάνουμε, αλλά τώρα εκατοντάδες δημοτικοί σύμβουλοι που περνάνε και θα περάσουν από τέτοιο και εκατοντάδες υπάλληλοι, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό το ατελώς, δηλαδή, τι είδους διάκριση. Το άλλο. Αξιωματική ενεργεία. Οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και προσωπικό των σωμάτων ασφαλείων, οι οποίοι έπεσαν, λέει, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος. Αυτό κι αν είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, ένας ναυτικός που πνίγεται, ένας από τους εναερίτες της ΔΕΗ που παθαίνει ηλεκτροπληξία εν ώρες υπηρεσίας, οι υπόλοιποι τι είναι, δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή. Γιατί άλλο πράγμα να λέμε εν καιρό πολέμου, σωστό, αν και τότε θα πρέπει να μετρήσουμε τους μισούς. Να σταματήσω. Όχι, ελάτε, πώς να συντομεύσετε να τελειώσετε το χρόνο. Παρατηρήσεις, λέω. Ορίστε. Παρατηρήσεις. Λέω, απλά, τέλος πάντων, αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου το θέμα του τέτοιου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα που σας είπα, όλα τα τέλη και τα στεφιάκια, και πάμε στο τελευταίο που είναι το θέμα της ενοποίησης. Εγώ πραγματικά, όχι πριν το τελευταίο, είναι την ηλεκτρονική αποτύπωση που είναι απαραίτητη όλων των τάφων που υπάρχουν, των διαθέσιμων πότε και αυτά σε πλήρη διαφάνεια, όπως έχουν ξεκινήσει και κάνουν αρκετοί δήμοι τώρα, που βγαίνουν όλα στο διαδίκτυο και βλέπει ο καθένας τι κάνει και τι δικαιούται. Λοιπόν, και το τελευταίο λοιπόν είναι το θέμα της αποτύπωσης. Το ότι σε μια περιοχή υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες δεν δικαιολογεί τίποτα από αυτά. Έτσι. Το επιχείρημα νομίζω είναι αιώλο. Η πάνω περιοχή από την κάτω περιοχή του Χολαργού έχει διαφορετικές συνθήκες. Τι θα βάλουμε, άλλες τις όρους εκεί. Επειδή δηλαδή το κάτω είναι κορεσμένο και το πάνω είναι ακόρεστο, τι σημασία έχει αυτό. Θα αντιμετωπίσουμε ενιαία και τις δύο περιοχές του νεκροταφείου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Σε κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και θα πούμε 8 συν 11 είναι 19. Άρα αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, έχουμε διαθέσιμους 19 τάφους. Δεν υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Οι νεκροί του Παπάγου και οι νεκροί του Χολαργού έχουν ακριβώς την ίδια σημασία και ρόλο, και από εκεί και πέρα ο Δήμος μας ενιαία αντιμετωπίζει τους δημότες του Παπάγου και τους δημότες του Χολαργού και σταματάει κάθε πώληση τάφου για να σταματήσει εκπαίκταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κιουμτζόπουλο. Το λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. Πολύ καλά, με συγχωρείτε. Το λόγο, με συγχωρείτε. Είστε αξέχαστος, κύριε Ζήκα, ελάτε. Ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο, με συγχωρείτε, ελάτε. Λοιπόν, καταρχήν η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική από άποψη δυναμικότητας. Δηλαδή, πίστευα ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Εδώ πλέον είναι οριακά. Πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε κάνει μια συζήτηση σχετική, είχα πει να αποτυπωθούν οι τάφοι έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα και σε πόσα χρόνια ελευθερώνονται, ποιες είναι οι ανάγκες, ο ρυθμός ζήτησης ενδεχομένως με βάση στατιστικά στοιχεία κτλ. Για να μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Αλλά εδώ τι σχεδιασμό να κάνεις πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Με 19 θέσεις δηλαδή ελεύθερες, είναι τέτοια η κατάσταση δηλαδή, που δεν ξέρω τι θα συμβεί αν τυχόν έχουμε κάποιο ατύχημα. Θεωρώ λοιπόν ότι επιγόντως, πραγματικά, πρέπει να σταματήσει η πώληση τάφων. Δεν γίνεται. Πρέπει να δοθούν περιθώρια να πάρει ανάσα το σύστημα. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να ληφθεί άμεσα, έτσι ώστε να μην βρεθούμε δυσάρεστον εκπλήξεων και εξελίξεων. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι αφού δούμε να επανασχεδιάσουμε και τις τιμολογιακές πολιτικές έτσι ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά, να υπάρχει, εφόσον τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτή τέτοια οξυμένη κατάσταση, στη διατήρηση τάφων οι οποίοι
δεν είναι απολύτως αναγκαίο να διατηρηθούν, να παραταθεί η χρήση τους. Τρίτο ζήτημα που το είχα θέσει και τότε, πρέπει να βάλουμε μπροστά το ζήτημα του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών. Λοιπόν, το έχω ξαναθέσει επανειλημμένα. Θεωρώ ότι είναι το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να λύσει την κατάσταση, γιατί επέκταση των νεκροταφείων δεν πρόκειται να νομοθετηθεί. Ακόμα και στο προεδρικό διάταγμα το οποίο εκπονήθηκε, το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα η μελέτη, δεν προβλέπεται επέκταση νεκροταφείων πουθενά. Επειδή έχει τύχει να έχω δει το κείμενο, λοιπόν, δεν προβλέπεται επέκταση νεκροταφείων πουθενά, ούτε καν χωροθέτηση νέων νεκροταφείων. Και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τίγκας ήταν μια φωτογραφική διάταξη τότε για ένα συγκεκριμένο δήμο και δεν ξανάγινε. Λοιπόν, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να συνεχίζεται μια κατάσταση τέτοια η οποία δεν έχει τελειωμό και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα εφόσον η μεθοδολογία είναι η ίδια που εφαρμοζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, μία ακόμα παρατήρηση στο άρθρο 8, εκεί που αναφέρεται στους οικογενειακούς τάφους. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σειρά προτεραιότητας έτσι, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι διατυπωμένο, να αναδιατυπωθεί και να έχουν οι δημότες και μετά οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Δεν μπορεί να εξομοιώνονται. Ειδικά σε μια κατάσταση τέτοια ασφικτική η οποία υπάρχει. Δηλαδή να διατυπωθεί παραχώρηση έτοιμου τάφου έχουν κατά προτεραιότητα οι δημότες Παπάγου και έπονται οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Που θα κανονικά θα πρέπει να εξαιρεθούν εντελώς στην κατάσταση την οποία υπάρχει και μόνο κατ' εξαίρεση και ειδικούς λόγους να εγκρίνεται μια παραχώρηση σε απλώς κατόχους περιουσίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Το λόγο είχε η κυρία Πολυκαλά. Καταρχήν λέω όχι στην επέκταση των δύο νεκροταφείων. Και λέω όχι στην επέκταση γιατί ήδη αυτά τα δύο νεκροταφεία, όπως ξέρουμε, είναι νεκροταφεία που έχουν μπει στην ζώνη Α του Ημιτού. Δεν χρειάζεται να τα επεκτείνουμε περισσότερο. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνοηθούμε με δήμους που παλεύουν το θέμα της κάρσης νεκρών, όπως είναι ο Δήμος Αθήνας, και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το Δήμο της Αθήνας και να πιέσουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που για πολλούς ίσως είναι και λύση στο... όχι λύση για το θέμα το ότι δεν έχουμε γη να θάψουμε, αλλά λύση και άποψη για το πώς θέλουν να το σώμα τους να το διαθέσουν, ας πούμε, από εκεί και πέρα, μετά θάνατον. Για τους τάφους, τους οικογενειακούς, έχω διαφωνήσει από την εποχή που ήμουνα στο Δήμο Παπάγου και ο Δήμος Παπάγου ήταν ξεχωριστός Δήμος. Θεωρούσα ότι είναι λάθος τακτική και τότε δεν έμπαινε το θέμα της πληρότητας του νεκροταφείου, αλλά το βλέπα και από άποψη οικονομική για το Δήμο. Γιατί δεν μπορεί να βγει ο Δήμος ότι δεν έχει χρήματα και να συγχρόνως να πουλάει οικογενειακούς τάφους. Τότε λοιπόν είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και μελέτη και είχα τοποθετηθεί ότι οι οικογενειακοί τάφοι δεν συμφέρουν και το Δήμο από οικονομική άποψη. Τα νούμερα είναι τραγικά. 1.350 περίπου τάφοι τριετούς και 2.500 οικογενειακοί τάφοι του Παπάγου. Και άκουσα ότι μέχρι προχτές και άλλος τάφος δόθηκε να είναι οικογενειακός. Αυτό βεβαίως συμφωνώ και με τους άλλους συναδέλφους, πρέπει να σταματήσει άμεσα. Δεν μπορούμε να δώσουμε κανέναν άλλο οικογενειακό τάφο. Διαφωνώ επίσης με την ατέλεια στο θέμα στο άτομο που είναι δημοτική σύμβουλη και δημοτική υπάλληλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς λόγος, εκτός αν είναι οικονομικό το ζήτημα, να υπάρχει ατέλεια στην ταφή των δημοτικών συμβούλων, είτε πρώην είτε εν ενεργεία, όπως επίσης και των δημοτικών υπαλλήλων. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε όσοι το κάνουμε με δική μας θέληση και δεν το θεωρώ ότι πρέπει να ανταμυφθούμε με αυτόν τον τρόπο. Επομένως διαφωνώ με το θέμα της ατέλειας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστούμε την κυρία πολύ καλά. Κατά παρέκκληση, το λόγο έχει ο κύριος Αγγρόπουλος. Ακούγοντας τα στοιχεία που έδωσε ο προϊστάμενος του νεκροταφείου για τους οικογενειακούς τάφους του Παπάγου, τους 2.500, έκανε ένα προπλησιασμό. Επί 11.000 είναι 27,5 εκατομμύρια. Τώρα δίνεται και η εξήγηση για την ευμάρεια, για αυτή την οικονομική διαχείριση την ωραία που είχε ο Δήμος Παπάγου, γιατί είχε αυτό το περίσσημα των 4,5 εκατομμυρίων, 5 εκατομμύρια το αναλάβαμε, και δεν είναι μια εξήγηση. 27,5 εκατομμύρια πήγαν σε ένα τόσο μικρό Δήμο. Πάμε τώρα. 87 με 90 που πρωτοήμων Δημοτικός Σύμβολος μαζί με τον αείμνηστο Νικήτα Λιωναράκη κάναμε μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε είχαν παραχωρηθεί ή μάλλον είχαν οριστικοποιηθεί γύρω στα 77-87 στρέμματα στον Παπάγου. Και κάναμε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνουμε στον Δήμο Παπάγου, τον τότε Δήμο Παπάγου, να συμμετάσχουμε και εμείς να είναι ένα κοινό κημητήριο. 80 στρέμματα δεν είναι λίγα. Δεν το δεχτήκαν τότε, μειοψηφούσες, αν δεν κάνω λάθος, της κυρίας πολύ καλά. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία πολύ καλά. Και ο κύριος Καρατζάς, ναι. Και ο κύριος Καρατζάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τότε έναν αγώνα, ήμασταν ο μοναδικός Δήμος. Θα δώσω κάποια ιστορικά στοιχεία, γιατί τυχαίνει να είμαι ο παλιότερος εδώ μέσα, να πούμε τουλάχιστον από την πλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Χουραργού. Λοιπόν, τότε ήμασταν ο μοναδικός Δήμος παρά το ημιτό που δεν είχαμε κημητήριο. Κάναμε προσπάθειες πάρα πολλές και επί διοίκησης κυρίου Σκούρτη καταφέραμε να μας παρακολουθούν 10 στρέμματα. Από τα οποία 10 στρέμματα δεν ήταν όλα εκμεταλλεύσιμα. Κάποια ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 6,5 στρέμματα στην αρχή. Μετά από λίγο καιρό όμως, επειδή είχαμε και τα προβλήματα με τα νερά που πλημμυρίζανε τους τάφους, είχαμε πρόβλημα. Δεν μας τα δέχονταν η Αγία Παρασκευή να πάνε τα. Δεν μας δέχονταν ο Ζωγράφος, δεν μας δέχονταν ο Βίρονας, δεν μας δέχονταν οι Κυσαργενοί. Πού θα πάμε τους. Πού θα πηγαίναμε να θάψουμε τους νεκρούς μας. Και πήγαμε τότε και πήγε ο κύριος Σκούρτης, συμφωνούντες και εμείς ως αντιπολίτευση, ομόφωνα τότε, και έγινε το πρώτο ρετυρέ. Το πρώτο ρετυρέ που έγινε. Φτάσαμε όμως, επειδή το πρόβλημα συνεχίζονταν, επί διοίκησης Νικολάου δεν είχαμε που να θάψουμε το Γενάρη το 2003 τους νεκρούς. Δεν είχαμε. Είχαμε μια εβδομάδα και 10 μέρες άταφους νεκρούς. Και τότε κάναμε τη δεύτερη παρέμβαση και κάναμε το δεύτερο ρετυρέ. Ο κύριος Νικολάου, με την παρέμβαση κάποιων συναδέλφων από εδώ μέσα, που είναι τώρα στην αντιπολίτευση, πήγε τρεις φορές κατηγορούμε. Όχι, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι κάποια ιστορία. Όχι, το έχει. Σταματάω. Σας παρακαλώ πολύ. Απλώς να πω ότι το θέμα μας είναι ο κανονισμός. Ναι, ο κανονισμός, αλλά. Εάν θέλετε να πείτε κάτι που θα μας εξυπηρετήσει για τον κανονισμό, απλώς συνεχίστε. Έλατε. Κάποτε πρέπει να ακουστούν και αυτά εδώ μέσα όμως. Αν κρίνετε εσείς ότι πρέπει να ακουστούν, πείτε. Σταματάω. Απλώς να πω, πρέπει να άκουσα από τον συνάδελφο, τον επικεφαλής της Μονομελίου Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να κάνει πρόταση για επέκταση, και άκουσα με ευχαρίστηση και συμφωνώ μαζί τους από την κυρία Πολυκαλά, από τον κύριο Ζήκα, όχι στην επέκταση. Και συμφωνώ μαζί τους, όχι στην επέκταση. Αλλά πρέπει να βρούμε και τρόπο όμως το πού θα θάβουμε τους νεκρούς. Αν δεν βρούμε τρόπο πού θα θάβουμε τους νεκρούς, το πρόβλημα της επέκτασης θα είναι υπαρκτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτέρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω όσο μπορέσω ότι εδώ άκοψα χρησιμοποιείται ένας όρος πώλησης και ένας όρος επίσης φόρος από την αντιπολίτευση κυρίως. Δεν πρόκειται για φόρο ώστε να κρίνουμε για τον καθορισμό του δικαιώματος που επιβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου για τάφο. Πρόκειται για ανταποδοτικό τέλος, το οποίο τέλος ή δικαίωμα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των υπηρεσιών του Δήμου και των εξόδων που καταβάλει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν έχουμε πώληση διότι οι χώροι του νεκροταφείου είναι κοινόχρηστη. Δεν μπορεί ο δικαιούχος ούτε να το μεταβιβάσει, ούτε να το δώσει με δωρεά, ούτε με διαθήκη. Επομένως, τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, μόνο το σεβασμό, δεν μπορούν να σταθούν. Τώρα, ο φίλος μου ο κύριος Ζήκας, θίγοντας το άρθρο 8,
με προκάλεσε και με βοήθησε να πω στην παράγραφο 2 του κανονισμού το άρθρο 8 λέει ότι παραχωρείται ο χώρος ή συστήνεται οικογενειακός τάφος κατά προτεραιότητα, δεν κάνω λάθος, στους δημότες, παύλα ιδιοκτήτες ακινήτων. Έχω τη γνώμη ότι αυτή η παράγραφος, και δεν θα διαφωνήσει το σώμα, έτσι νομίζω, κατά πλειοψηφία, να συμπληρωθεί με το, γελάει ο κύριος Πρόεδρος, δεν ξέρω γιατί γελάει, δικαιωμά του είναι. Έχετε κάποιο προσωπικό θέμα, λοιπόν, κύριε Σκουτέρη, έχετε κάποιο προσωπικό θέμα με μένα? Προσπαθώ. Σας ρώτησα κάτι, έχετε κάποιο προσωπικό θέμα? Και βλέπω, γελάτε. Αυτό είναι δικό μου αγριανού και δεν είναι για εσά, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πείτε μου, σα παρακαλώ, επί τη διαδικασία έχετε κάτι να μου πείτε. Συνεχίστε λοιπόν να γελάτε. Λοιπόν, όχι, δεν μου υποδείξετε εσεί τα κάνω, όχι, σα παρακαλώ. Δεν θα έχετε το λόγο. Εάν δεν σα δώσω το λόγο, έχω το δικαίωμα να σα διακόψω. Και σα λέω λοιπόν, εάν έχετε κάποιο θέμα επί προσωπικού για το συγκεκριμένο. Έχετε? Και ποιο προσωπικό? Για αυτό που είπατε. Έχετε, κάνατε μία παρατήρηση. Συνεχίζετε να έχετε προσωπικό θέμα? Δεν είχα ποτέ. Δεν έχετε. Συνεχίστε. Πάντοτε προσπαθώ να μην φύγω, να μην διακόπτω και να μην γελώ όταν και μάλιστα ο πρόεδρος, ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση και μόνο. Εάν συνεχίσετε, λοιπόν, θα σας αφαιρέσω το λόγο, είστε απομακρύνεστε από το θέμα, το οποίο είναι ο κανονισμός. Εγώ θα απομακρύνω. Εγώ σας προειδοποίησα. Εάν θέλετε, συνεχίστε. Να κάνω το σταυρό. Συνεχίζω. Ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να κάνει το σταυρό του. Το δε Προεδρείο έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα με τις προτάσεις που γίνονται να συμπληρώνει τα άθρα του κανονισμού, εάν ας το πούμε ενδείκειται να συμπληρωθούν, και συνεχίζω. Εκεί που λέμε λοιπόν κατά προτεραιότητα των δημοτών, των ιδιοκτητών, για να μην αδικήσουμε και τους μονίμους κατοίκους του Χολαργού ή του Παπάγου, να έχουν και αυτή την προτεραιότητα. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ νόμιμο. Το λέει ο κανονισμός. Οι χώροι, οι κοινόχρηστοι, δεν καταλαμβάνονται. Κύριε Σκουτέρη, δεν έχετε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Αν είναι επί προσωπικού, ο κύριος Τίκας. Παρακαλώ, μέσα σε ένα λεπτό, σύμφωνα με το άρθρο 4, να μας πείτε τους λόγους. Καταρχήν, ήθελα να πω ότι καιρός είναι να μάθουμε κάποιοι ότι όταν διαφωνούμε με μία θέση, δεν διαφωνούμε με το πρόσωπο. Δηλαδή, μπορεί να μην συμφωνούσα με την εισήγηση που έκανε κάποιος ή κάποια εδώ μέσα. Δεν έχω τίποτε μαζί της. Με τη θέση διαφωνώ. Συγκεκριμένα, κύριε Τίκα. Ναι, γιατί για μένα, ναι, εξεφράστη ο λαλίστατος ο αντιδήμαρχος, ότι ξέρετε, λέει, διαφωνώ με τον επικεφαλής αντιπολίτευσης, λέει, να την επέκταση του κημητηρίου. Διαφωνεί με την επέκταση του κημητηρίου. Τώρα, εάν τον χαίρεται περισσότερο, επειδή το είπα εγώ, μεγιά του με χαρά του. Να δω πώς θα κοιτάμε τον κόσμο μετά από λίγα χρόνια. Μην νομίσετε ότι αυτό που εύκολα προτείνατε να βρεθεί λύση ή να αυξήσουμε, άρα τι θα κάνω, δεν θα ζητάνε επέκταση, ή να πάνε να καίγονται, θα είναι στο άμεσο μέλλον εφικτό. Εγώ νομίζω λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε επέκταση. Να πω και πάλι ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Κύριε Αυγουρόπουλε, έχετε το λόγο, ζητήσατε το λόγο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε, με τον κανονισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το λήξουμε εδώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν τίθεται θέμα επέκτασης, τουλάχιστον από τη δική μας διοίκηση, ούτε το έχουμε σκεφτεί, ούτε το έχουμε στα άμεσα πλάνα. Και φυσικά δεν κατάλαβα κάτι που είπε ο κύριος Κουγιομζόπουλος για κάποιον εξκαφέα. Δεν το κατάλαβα, κύριε Κουγιομζόπουλε. Αν κάτι γίνεται στο κημητήριο επέκταση και υπονοείται κάτι τέτοιο, να πάμε μαζί αύριο το πρωί και να φωνάξω και την αστυνομία και τον εισαγγελέα, γιατί εγώ δεν έχω δώσει καμία εντολή να γίνει επέκταση του κημητηρίου. Οι υπάλληλοι είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν. Μάλλον θα είδατε το μηχάνημα που βγάζει τους νεκρούς. Αυτό υποθέτω. Υπάρχει ένα μηχάνημα εκεί που βγάζουμε τους νεκρούς. Πώς θα κάνουμε τις εκταφές? Σε καμία περίπτωση, καμία επέκταση, είναι μετρημένα, είναι φωτογραφημένα από το δασαρχείο, μας έχει επισκεφθεί το δασαρχείο. Εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε το φράχτη. Θέλουμε να βάλουμε ένα φράχτη από πίσω για να το οριοθετήσουμε και να τελειώσουν και τα παραμύθια το αν επεκτείνεται ή όχι. Και δεν μπορούμε να βάλουμε το φράχτη γιατί δεν έχουμε την αδειοδότηση και η τεχνική υπηρεσία δεν μου κάνει τη μελέτη. Μου λέει, Δήμαρχε, είναι παράνομο, δεν μπορώ να σου κάνω μελέτη. Λοιπόν, τουλάχιστον προσωπικά από εμένα, θέμα επέκταση δεν υπάρχει.
Τιμολογιακή πολιτική. Δεν κατάλαβα στον κανονισμό έχουμε μέσα τιμολογιακή πολιτική κάτι. Δεν έχουμε φυσικά. Ψηφίζουμε τον κανονισμό που λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με αποφάσεις του ορίζει ποιες θα είναι οι τιμές. Αλλά να πω κι εγώ αυτό που είπατε. Δηλαδή θα έχουμε αναεισόδημα κλιμακωτά να πληρώνουν. Δηλαδή θα πεθαίνει ο νεκρός και κάθε νεκρός που πεθαίνει θα του ζητάμε τη φορολογική του δήλωση για να δούμε πόσα εισοδήματα είχε δηλώσει πρόπερση. Γιατί δεν θα έχει κάνει φυσικά δήλωση αυτή τη χρονιά που πεθαίνει. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν ξέρω αν κάποιος Δήμος το έχει κάνει. Όσο το έχουμε ψάξει πάντως εμείς, δεν έχουμε βρει να έχει ένας Δήμος στην Ελλάδα τιμολογιακή πολιτική διαφορετική για να θάψει τους νεκρούς του. Πώληση τάφων, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σκουτέρης, δεν τίθεται θέμα πώληση τάφων. Μιλάμε για παραχώρηση τάφων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές ερωτήσεις. Παραχωρούμε τους τάφους που μας επιστρέφουν. Δεν ξαναπουλάμε καινούριους, δεν δίνουμε τίποτα από τις τριετούς στο κημητήριο Παπάγου. Έτσι, όποιος άνθρωπος γυρνάει πίσω, αυτό το τάφο μπορούμε να τον ξαναπαραχωρήσουμε και τον δίνουμε στην τιμή. Ξέρετε ότι έχει ένα όφελος ο Δήμος από αυτή τη διαδικασία. Για το θέμα που έγινε για το αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι πρέπει να τους θάβουμε ατελώς ή όχι, προϋπήρχε και στους δύο κανονισμούς. Και θεωρώ ότι αφού προϋπήρχε, θα ήταν άδικο αυτή τη στιγμή να το σταματήσουμε και να το τελειώσουμε. Αλλά πάμε στην πράξη, στην ουσία. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κάθε χρόνο? 2-3 περιπτώσεις. Νομίζω ότι αν είχαμε 20, θα είχε ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, να το δούμε. Ή αν φτάσουμε κάποια στιγμή, κάποιοι μετά, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί ο κανονισμός δεν είναι μόνιμα. Αλλάξαμε τώρα και κάνουμε ένα καινούριο κανονισμό που ενοποιούμε τους προηγούμενους. Όταν ο πρώτος είχε ψηφιστεί επί Σκούρτη του Κολαργού και του Παπάγου είχε ψηφιστεί επί Μπλαδένη με κάποιες τροποποιήσεις μικρές που είχαν γίνει. Άρα και ο δικός μας κανονισμός στην πορεία θα τροποποιηθεί. Άμα δουν έναν μεγαλύτερο κορεσμό ή μεγαλώσει το πρόβλημα ή δουν, εν πάση περιπτώσει, ότι οι υπάλληλοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που θάβονται είναι ένας πολύ σεβαστός αριθμός, βεβαίως τότε θα πρέπει να το ξανακοιτάξουν το θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εγώ για ποιο λόγο να το πειράξουμε το συγκεκριμένο άρθρο. Για το θέμα των κινηματογραφικών, βεβαίως δεν μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει μέσα στα κημητήρια να τραβάει ονόματα νεκρών χωρίς να έχει πάρει άδειες. Ξέρετε ότι υπάρχει μία άδεια, πρέπει να πληρώσουν κάποια χρήματα και να κάνουν μία κινηματογραφική βιντεοσκόπηση για σκοπούς ταινιών, για σκοπούς σειρών που έχουν γυρίσει κατά καιρούς και πάντα ξέρουμε, τους παρακολουθούμε, σεβόμενοι το χώρο, προστατεύουμε τα ονόματα και τους συγγενείς των νεκρών. Δεν μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει μέσα στα κημητήρια, όπως δεν μπορεί βεβαίως σε διάφορους χώρους. Έτσι, έχουμε, αν θυμάστε, παντού στο Δήμο μας δεν μπορεί να γυρνάει κάποιος και να κάνει διαφημίσεις δωρεάν αν δεν πληρώσει το Δήμο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε. Για τις 19 θέσεις που αναφέρθηκε, κάθε μέρα κάνουμε εκταφές, κύριε Ζήκα. Δηλαδή, σήμερα είναι 19, μπορεί να πέσουν 15, θα ξαναυξηθούν όμως. Γιατί κάθε μέρα και στα δύο κημητήρια, ή για να είμαι πιο σωστός, μέρα παραμέρα περίπου, κάνουμε εκταφές. Κάθε μέρα. Ορίστε. Κάθε μέρα. Άρα, καλά το είπα από την αρχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Δευτερολογίες. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος. Ο κύριος Ζήκας. Και ο κύριος Κουτέρης. Εγώ δεν αμφισβήτησα ότι γίνονται εκταφές. Απλώς είχα προτείνει και πριν 2 χρόνια να υπάρχει μία δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικά της κατάστασης, το τι πρόκειται. Πόσες εκταφές θα έχουμε το μήνα τάδε, πόσες εκταφές θα έχουμε τον άλλο μήνα με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και με βάση και τη ζήτηση που στατιστικά, ας το πούμε, προκύπτει σε τάφους, αν αυτοί οι ρυθμοί συμβαδίζουν και μας καλύπτουν ή αν θα οδηγηθούμε σε χ χρονικό σημείο σε αδιέξοδο. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει με την καταγραφή που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουμε εικόνα. Αν δεν την έχουμε, νομίζω ότι πρέπει να την αποκτήσουμε ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να μπορούμε να σχεδιάσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Το λόγο έχει ο κύριος Κουνιουτζόπουλος. Ναι. Λοιπόν, 2 πράγματα, επειδή είναι πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Δευτερομιλίες εγώ δεν κάνω, όπως ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει να κάνω αντιπαραθέσεις, στήρες. Το θέμα είναι το εξής, ότι
Προσέξτε λοιπόν εδώ για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον. Θα ήθελα να καταγραφεί. Τι λέμε, λέμε. Σταματάμε την πώληση, προτείνουμε, και την παραχώρηση, το ίδιο πράγμα είναι, κάθε τάφου, γιατί έχουμε πρόβλημα νεκρών και θα έχουμε και περιβαλλοντικό πρόβλημα από την άποψη της αναγκαιότητας της επέκτασης που πολλές φορές μπαίνει επιθετικά. Απάντηση της διοίκησης, βρείτε μας με ποιο τρόπο θα θάψουμε τους νεκρούς μας. Αυτό είναι ένα σημείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να τονιστεί, έτσι. Τι είπε ο ένας και τι λέει ο άλλος. Τι απάντησε δηλαδή. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να θίξω είναι το εξής. Πολύ σημαντικό και για μας είναι το θέμα της καύσης, πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, το αφήσαμε εντελώς απ' έξω, διότι διαφωνούμε κάθετα σε κάθε εγκατάσταση καύσης στον ημιτό. Άρα, ο κανονισμός λειτουργίας αφορά καθαρά τα δύο νεκροταφεία. Και γι' αυτό το θέμα της καύσης θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορούσαμε να βρούμε έναν χώρο για την καύση, το οποίο θα είχε και έτσι ένα πολύ καλό οικονομικό ενδιαφέρον και για τους πολίτες και για την πρόθεση και για το Δήμο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε χωροθέτηση καύσης στον ημιτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουντζόπουλο. Μόνο να πω σε αυτό που είπατε, δεν ήταν απάντηση. Απλώς ήταν τοποθέτηση κάποιου συναδέλφου. Δεν υπήρξε απάντηση σε αυτό που είπατε. Ένα συνάδελφος τοποθετήθηκε, δεν απάντησε σε εσάς. Το λόγο είχε ο κύριος Κουτέρης. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλούσα εάν δεν μου αφαιρούσατε το λόγο. Μια κουβέντα θα πω και μόνο, αφαίρεται φυσικά κατά την άποψή μου. Προκειμένου να ενημερωθεί, πιστεύω, το σώμα στο θέμα το σημερινό και το συγκεκριμένο που συζητούμε, θα ενημέρωνα ότι πρόσφατα εξεδόθη μια γνωμοδότηση του συνηγόρου του πολίτη, η οποία γνωμοδότηση δεν τη διάβασα, θα την προσπαθήσω να τη διαβάσω. Πληροφορήθηκα όμως ότι η γνωμοδότηση αυτή αφορά τη ρύθμιση και την επιβάρηση που κάνει ένας Δήμος μεταξύ δημοτών και ετεροδημοτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. Και προηγουμένως που είπατε δεν σας αφαίρεσε το λόγο, έλειξε ο χρόνος όπως έλειξε και τώρα. Να μην ολοκληρώσω. Θα παρακαλέσω το κύριο Δωροδόπουλος να μην ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν θα ολοκληρώσετε, τελείωσε ο χρόνος σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροδόπουλε, κλείστε σας παρακαλώ. Δεύτερη αμαρτία, τρίτη. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Ζήκα και να τον ενημερώσω ότι υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο την τελευταία τριετία. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τη διάθεση που έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα, και τα τελευταία χρόνια δεν έχει προκύψει ποτέ πρόβλημα να μην έχουμε τάφο για να κάνουμε μία τελετή. Και ενώ άλλα κημητήρια κλείνουν για αρκετές μέρες. Σήμερα και Σαριανή, Βίρωνας κλειστά. Είναι αρκετά κημητήρια όπως ο Βίρωνας και Σαριανή κλειστά σήμερα. Εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί και θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό και ιδίως τον κύριο Πουρνάρα, ο οποίος μέρα νύχτα αγωνιά και για αυτό το σκοπό. Και τις Κυριακές. Τα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Ροδόπουλο. Δηλαδή μας λέτε ότι είναι 24 επί 7. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, έγινε νομίζω μια πολύ σοβαρή δουλειά να ενοποιήσουμε τους δύο κανονισμούς λειτουργίας των δύο κημητηρίων. Όπως είπαμε, αυτός ο κανονισμός ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιηθεί, μπορεί να αλλάξουμε τα άρθρα, μπορεί να προσθέσουμε και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε προτάσεις από αύριο κιόλας για την τροποποίησή τους, από τη στιγμή που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ανακαλύψουν κάτι καινούριο, γιατί μπορεί και ο χρόνος των 4-5 ημερών να μην ήταν αρκετός
Μπορεί να ψάξουν σε γειτονικούς δήμους, να βρουν κάτι ωραίο, κάτι που ταιριάζει στο δικό μας δήμο, να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και εμείς στον κανονισμό του κημητηρίου. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ροδόπουλο, τον κύριο Πουρνάρα, την κυρία Κούφη που και αυτή είχε ξεκινήσει και κάνει μια πολύ καλή δουλειά, για την βοήθειά τους και την επιμέλεια στη σύνταξη του κανονισμού. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κατά ο κύριος Κουγιμτζόπουλος και ο κύριος Θάπας, Λευκό. Παρακαλώ. Τώρα, ένας που διαφωνεί σε κάποιο κομμάτι, τι να, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Καταλάβατε, δηλαδή, τι να... Ποια είναι περισσότερο. Δεν διαφωνώ σε όλα, σοβαρά το λέω, δηλαδή δεν διαφωνώ σε όλα, αλλά σε κάποιο που διαφωνώ, τι να, τι κάνω τώρα εδώ. Θα μπορείτε να πείτε ότι συμφωνώ με την παρατήρηση ότι σε κάποια άρθρα δεν συμφωνώ. Ή αν τα έχετε. Ό,τι νομίζετε εσείς. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, αν είναι ψηφοφορία. Απλώς για να είναι στα πρακτικά, γι' αυτό λέω. Εντάξει, διαφωνώ με την, την ατέλεια της. Τι να σου πω. Εντάξει. Κατά και η κυρία πολύ καλά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, το 8ο θέμα. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κημητηρίων Παπάγου Χολαργού εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ένα το θέμα. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να μας εισηγηθεί το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Τσικρικώνη, εκ το λόγο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την εισήγηση η οποία έχει αποσταλεί, η κηδεία δημάρχων και όσων κατήχαν τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των ενεργεία δημοτικών συμβούλων, μπορεί να γίνεται με δαπάνη του οικίου Δήμου. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν προκειμένου, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει ως ανώτατο όριο εξόδων κηδείας σε 2.500 ευρώ και για την ενωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστοση ποσού 5.000 ευρώ στο κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμαρχο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο στην αρχή κάθε χρόνο. Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε αυτό. Τοποθετήσεις. Τοποθέτησε ο κύριος Αγουρόπουλος, ο κύριος Κουγιμτζόπουλος. Άλλος. Κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Κουγιμτζόπουλος έχει το λόγο. Ναι, η τοποθέτηση τώρα που θα γίνει θα είναι τελείως προσωπική. Έτσι, δεν αφορά ούτε τον κύριο Στάπα, ούτε κανέναν από την παράταξη. Εγώ δεν θεωρώ σωστό να υπάρχουν τέτοιου είδους απαλλαγές και διακρίσεις. Εδώ ερχόμαστε για να κάνουμε κάποιες προτάσεις για να βελτιώσουμε τις συνθήκες που όλοι μαζί ζούμε. Από εκεί και πέρα δεν ζητήσαμε την ψήφο των πολιτών για να παίρνουμε απαλλαγές και προνόμια και ιστορίες και τέτοια. Θεωρώ ότι είναι τελείως αντιδεοντολογικό να ψηφίσω εγώ για τον εαυτό μου απαλλαγή και διάκριση από τον πολίτη, που στο κάτω-κάτω και εγώ σε λίγο, να πούμε, πολίτης θα γίνω, έτσι, και πολίτης ήμουν. Λοιπόν, οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ψηφίσω το δύο πράγμα εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουντζόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. Εγώ θέλω να κάνω μια προσωπική δήλωση σε ό,τι με αφορά. Επειδή είμαι σε μια ηλικία που δεν ξέρω, μπορεί και αύριο το πρωί να σας αποχαιρετήσω. Αν επέρθει ο θάνατός μου και είμαι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, θα ζητήσω από την οικογένειά μου και θα αναθεωρηθεί δέσμευση να μην χρεωθεί ο Δήμος να τα πληρώσει η οικογένειά μου. Δεν το αποδέχομαι. Θα το ψηφίσω όμως για τους υπόλοιπους. Για τον εαυτό μου δεν το αποδέχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δέχεστε ότι εσείς θα είστε αθάνατος και για όλους τους άλλους είναι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει κυρία, κυρία πολύ καλά. Ναι, για τους ίδιους λόγους, επειδή δεν συμφωνώ με την ατέλεια, γι' αυτό δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό κάτι. Ψηφίζω όχι, λέει. Επί διαδικαστικού, ο κύριος Σκούτερης, παρακαλώ. Έχω τη γνώμη ότι η αδίποτε απόφαση λαμβάνεται από επιτροπή, από συμβούλιο και οδήποτε συλλογικό όργανο και αφορά τα ίδια τα μέλη, η απόφαση θα πάσει. Και γι' αυτόν τον λόγο θα μου πείτε, την απόφαση που θα βγάλουμε θα ασχοληθεί η αποκεντρωμένη διοίκηση. Καταρχήν δεν θα υπόκειται σε έγκριση. Έχω αυτή την επιφύλαξη ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Ευχαριστώ.
όπως γνωρίζετε, κάθε θέμα εγκρίνεται ή όχι από την αποκεντρωμένη διοίκηση που πηγαίνει από εκεί. Και θέμα διαδικασίας δεν νομίζω ότι υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπατε αυτό το ανάπητο. Προχωράμε σε ψηφοφορία. Οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κατά η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Καραγιάννης. Κακή αρχή, κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, Λευκό, ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Κουτέρης. Συνεπώς, το ένα το θέμα, καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δέκατο θέμα, ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στον Δήμο μετά από αιτήσεις των δικαιούχων. Παρακαλώ, τα οματοποιήσαμε. Σε αυτό που λέτε, το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος, κυρία Βουρόπουλο. Λοιπόν, το λόγο έχει η αντιδήμαρχος, η κυρία Τσικρικών. Παρακαλώ. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση αφορά επιστροφή μονού προνομιούχου οικογενειακού τάφου αξίας 16.000 ευρώ, οπότε στην προκειμένη περίπτωση η επιστροφή ανέρχεται στις 8.000 ευρώ. Και η δεύτερη περίπτωση αφορά διπλό μη προνομιούχο οικογενειακό τάφο αξίας 22.000 ευρώ, τον οποίο δικαιούχοι τον επιστρέφουν, οπότε θα επιστραφεί και η αποζημίωση θα είναι στο ύψος των 11.000 ευρώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ανοίγει ο κατάλογος, ο κύριος Κουτέρης, άλλος. Κλείνει ο κατάλογος, το λόγο έχει ο κύριος Κουτέρης. Ευχαριστώ. Λένε ότι τα λόγια, μάλλον έδωσε ο Θεός τη γλώσσα για να καλύπτονται τα λάθη. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως, κάποιος άλλος, ο Καζαντάκης είχε πει, ότι εκείνο που δεν μπόρεσε να μου δώσει ο φιλόσοφος και ο ψυχολόγος, μου το έδωσε η γραφίδα. Κύριε Σκουτήρη, νομίζω ότι απομακρύνεστε από το θέμα. Θα με αναγκάσετε να σας αφαιρέσω το λόγο. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, τον συγκεκριμένο... έχετε υροποιήσει τον κύριο Σκουτήρη. Σας παρακαλώ. Ή θα είστε είναι για το θέμα ανάκλησης, κύριε Κουγιουτζόπουλε. Καθεστώς που επιβάλλεται πολύ ασφαλή. Ελάτε, σας παρακαλώ. Το ίδιο κάνω σε όλους. Ναι, αλλά είναι διάκριση αυτό υπέρ του κύριου Σκουτήρη. Σας παρακαλώ. Ποια? Είναι ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στο Δήμο. Ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, επί του θέματος. Δεν θα ολοκληρώσετε αν είστε εκτός θέματος. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ελάτε. Εάν γνωρίζετε και τύπου Καζαντζάκης, συμφωνώ μαζί σας. Εάν όμως είστε άσχετος και για το θέμα που... Και αν ο κύριος προφήτης, δεν έχει το λόγο γιατί προσβάλλει το Δημαρχείο, δεν έχετε το λόγο, σας αφαιρώ το... Κύριε Σκουτέρη, τι μιλάτε, καθίστε καταρχήν κάτω, καθίστε κάτω, καθίστε κάτω σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω, ηρεμήστε, είστε εκτός θέματος, άρα λοιπόν θα προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να συνεχίσετε, σας αφαιρώ το λόγο. Δεν θα γίνουμε κομμωδία. Κύριε Σκουτέρη, έχετε το λόγο, κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κλείστε το μικρόφωνο. Εγώ σας σέβομαι. Λοιπόν, μην γράφετε τίποτα, σας παρακαλώ. Μην γράφετε τίποτα, σας παρακαλώ. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Κλείστε το μικρόφωνο. Δεν έχετε το λόγο, τι να κάνουμε τώρα. Κλείστε το μικρόφωνο. Γιατί υποτροπιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν είναι και δεν θα γραφτεί τίποτα, από ό,τι λέει ο κύριος Σκουτέρης. Επί του διαδικαστικού, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο να δείτε κάτι. Ο κύριος Σκουτέρης είπε τέσσερις λέξεις. Δεν είναι δυνατόν να διαφαίνεστε στις πρώτες τέσσερις λέξεις ότι είναι εκτός θέματος. Είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, υπέρβαση καθήκοντος αυτό. Έτσι. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και ούτε συνέχεια να κάνετε επιθέσεις στον κύριο Σκουτέρη. Μπορεί. Διότι τον έχετε ηρωποιήσει τον κύριο Σκουτέρη. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Ευχαριστούμε τον κύριο Δηλαδή η πιο δυναμική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι ο κύριος Σκουτέρης. Ωραία, είπατε επί της διαδικασίας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λοιπόν. Όχι, κύριε Σκουτέρη, δεν έχει το λόγο. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα. Σας είπα, λοιπόν, μην μιλάτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν επί της διαδικασίας. Κύριε Σκουτέρη. Τι να κάνω. Κύριε, λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν όλους, μην μιλάτε.
Λοιπόν, καθίστε κάτω, κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Δεν είναι σωστή η στάση σας. Θα παρακαλέσω λοιπόν από όλους να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία, όπως λέει και το άρθρο 5 του κανονισμού. Σε ψηφοφορία λοιπόν, εάν συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου ή να αφαιρεθεί ο λόγος. Οι συμφωνούντες με τη θέση μου, αφαιρεθεί ο λόγος από τον κύριο Σκουτέρη. Λοιπόν. Συγγνώμη, η πρόταση είναι πολύ σωστή διαδικασία, μπράβο, αλλά η πρόταση ποια είναι? Με συγχωρείτε. Αν καταλάβανε στις πρώτες τέσσερις λέξεις ότι είναι εκτός θέματος, αυτή είναι η πρόταση. Ναι, βέβαια. Όχι, είναι εκτός θέματος. Συγγνώμη, αυτό βάζεται. Σας είπα, είναι εκτός θέματος. Τέσσερις λέξεις είπε, σας είπα. Τέσσερις λέξεις. Καταρχήν, για ποιο είναι ο λόγος που εκνευρίζεστε? Βάζετε θέμα να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αν έχετε τις το λόγο, τέσσερις πρώτες λέξεις. Έχετε το λόγο. Βεβαίως. Αφού κάνατε βεβαίως. Πρόταση για να πω στην ψηφοφορία. Πώς έχετε το λόγο. Πώς έχετε το λόγο. Μα όταν βάζετε, δεν καταλαβαίνετε κάτι, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, νομίζω ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, όπως καταλαβαίνουν και οι όλοι. Όταν παρεκτρέπεστε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Όταν όχι, το πρώτες... ακούστε να δείτε κάτι και υποδείξτε λοιπόν, ακούστε να δείτε όχι, κάτι. Λοιπόν, είστε εκτός θέματος. Όταν στις πρώτες τέσσερις λέξεις. Φέρεστε, μη γράφετε τίποτα. Φέρεστε απρεπώς και θα σας αποβάλω θέματος, από την αίθουσα. Είναι απαράδεκτο. Είστε εκτός θέματος και μη γράφετε τίποτα, σας παρακαλώ. Διακόπτουμε για διακόψτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Για ελάτε σας παρακαλώ, να δούμε ποιοι έχουν φύγει και ποιοι είναι κάποιοι έξω, κυρία Βεντουζά. Να τους πείτε σας παρακαλώ να έρθουν μέσα. 2 λεπτά είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχουν τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Οι συμφωνούντες. Να το ακούσουμε ακριβώς πώς τίθεται. Την εισήγηση. Α, το συγκεκριμένο θέμα. Την εισήγηση. Ωραία. Λοιπόν, οι διαφωνούντες. Λευκό. Άρα λοιπόν το 10ο θέμα, ανάκληση δικαιώματος χρήση οικογενειακών τάφων. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, της διαδικασίας. Μετά από αιτήσεις στο δικαιωματικό. Κύριε Πρόεδρε, ποιοι έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία? Οι παρόντες. Ποιοι είναι οι παρόντες? Ποιους θα γράψετε παρόντες? Αυτούς που είναι, κύριε. Για να ακούσω ονόματα τώρα εδώ. Καταρχήν, γιατί φωνάζετε? Ποιος είστε εδώ πέρα, κύριε Κουμτζόπουλε? Ποιος είναι ο λόγος που φωνάζετε? Όχι, να σας ακούσω θέλω. Ωραία. Για να με αγνοείτε. Για πέστε μου τους παρόντες. Εκφώνηση. Ωραία. Ονομαστικά. Η κυρία Τσικρικώνη δεν ήταν μέσα όταν είπατε ότι. Καλά. Όχι, δεν ήταν καλά, μέσα η κυρία. Καλά, ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν ήταν μέσα η κυρία Τσικρικώνη όταν δημιουργείτε... διαφωνούντες. Κύριε Κουγιουμτζόπουλε, ρωτήσατε κάτι. Θα πάρετε λοιπόν, την απάντηση. Αυτό... ρωτήσατε κάτι. Αυτό είναι δεν απάντηση... έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, αυτή κύριε Κουγιουμτζόπουλε. Είναι απάντηση. Κύριε επειδή... γιατί δημιουργείτε θέμα τώρα. Γιατί δημιουργείτε θέμα. Θα σας το θέμα. Πω μετά. Τώρα, γιατί δημιουργείτε. Κάνατε μία ερώτηση. Θα σας απαντήσουμε λοιπόν ποιοι ήταν οι παρόντες. Παρακαλώ, κυρία Πετροπούλου, ποιοι ήταν οι παρόντες. Κάνουμε ονομαστική. Ναι, παιδί μου, το ξέρω ότι ο δεν ήσουν μέσα. Μα δεν ψηφίσανε, είπε. Λοιπόν, οι συμφωνούντες διαφωνούνται. Λοιπόν, και δεν είχε ψηφίσει κανένα. Λοιπόν, ονομαστικά λοιπόν. Γιατί θα πάμε ψηφίζουμε στο... εμείς λευκό στα πρακτικά. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Γιατί ψηφίζουμε λευκό στα αυτό πρακτικά. Αυτό είναι θέμα δικό σας και δεν σας αφορά. Γιατί υπάρχει κύριε Κουγιουμτζόπουλε, σόου είχατε να κάνετε εδώ. Σόου δεν έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, μην γράφετε τίποτα. Γι' αυτό ψηφίζουμε όλοι. Ό,τι έχει πει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος είναι εκτός πρακτικών. Γιατί είναι εκτός θέματος. Καλά κάνετε, είναι δικαίωμά σας. Δεν σας είπε κανείς κάτι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν γιατί στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα. Κύριε Κουγιουμτζόπουλε, δεν είναι, γιατί το κάνετε αυτό. Σας, γιατί το κάνετε αυτό. Ούτε ακούγεστε, ούτε τίποτα δεν υπάρχει. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, τώρα μπήκανε αρκετοί σύμβουλοι, ήταν ακόμα 6 παρακαλώ, να ξεκινήσουμε από τώρα τη διακοπή σας συνεδρίας. Παρακαλώ πολύ, όταν... ξεκινήσετε από τώρα τη διακοπή σας. Όταν ξεκίνησα είπα εάν κάποιος θέλει το λόγο. Δεν τα ακούσα, ήταν κάποιοι σύμβουλοι έξω. Θέλει κάποιος το λόγο. Θέλει κάποιος το λόγο, ρωτάει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, θέλει κάποιος το λόγο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλει κάποιος το λόγο. Να μην για το θέμα που μιλάμε. Στο 10ο θέμα το οποίο έχουμε. Ωραία, ορίστε. Λοιπόν, θέλει κάποιος το θέμα. Να κύριε Σκουτέρη, ποιοι γελάνε, το βλέπετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θέλετε το λόγο. Πολύ ευχαρίστως. Ο κύριος Σκουτέρης έχει το λόγο. Ελάτε. Ελάτε, ο κύριος Σκουτέρης έχει το λόγο. Ξέρετε,
Η συγγνώμη είναι το γλυκύτερο πράγμα στη ζωή. Έτυχε να είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει πει στο παρελθόν και πολύ καλά νομίζω ότι ό,τι θετικό βρήκαμε από το παρελθόν θα το αξιοποιήσουμε και ό,τι αρνητικό θα το θεραπεύσουμε. Κοιτάζω και προς το 10ο θέμα να δω μπας και υπάρχει κανένα αρνητικό ή θετικό. Και βλέπω. Ανάκριση, μπορείτε να το διαβάσετε μπροστά σας. Δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στο Δήμο κλπ. Ανάκριση δικαιώματος. Από τα λιγουλάκια που ξέρουμε. Δεν νοείται. Έχουμε και φιλόλογο, έχουμε και καθηγήτρια εδώ και δύο καθηγήτριες. Ανάκριση δικαιώματος. Δεν νοείται. Ανάκριση ή κάποιας πράξεως, ναι. Κάποιου λόγου, ναι, το δικαίωμα παραχωρείται. Επομένως, εδώ, από την εισήγηση που είδα, πρόκειται λοιπόν για μια παρέτηση που έκανε ο δικαιούχος του τάφου και αυτοδικαίως έρχεται ο τάφος στο Δήμο. Τι του είδους λοιπόν φράσεις και διατυπώσεις. Μπορεί να το είπε, δεν φταίει ούτε το Προεδρείο, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε εμείς. Κάποιες εισηγήσεις εσφαλμένες προφανώς από το πρωτόκολλο ή και από κάπου το φίλο μου τον Κώστα, τον Ροδόπουλο, μπορεί να είναι λάθος. Το Προεδρείο όμως και ο αρμόδιος διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών και ο αντιδήμαρχος, όποιος να είναι, και η φίλη μου, η κυρία Τσικρικόλια, θα πει δεν έχουμε κανένα εδώ, δεν έχουμε ανάπτυξη για το 10ο θέμα. Λοιπόν, αυτό θα ερευνηθεί, γιατί θα πάει και στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν ασχολείται λοιπόν. Ολοκληρώσατε, κύριε Σκουτή. Τελειώνω σε δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν πρόκειται λοιπόν να ασχοληθεί με αυτές τις ορολογίες, γιατί γι' αυτό θα πρέπει εμείς να προσέχουμε τις πράξεις που λαμβάνουμε να είναι οικειολογημένες. Γι' αυτό είπαμε τον Καζαντζάκη προηγουμένως, για να βοηθήσουμε στη λήψη της αποφάσεως. Ευχαριστώ. Και αν σηκώθηκα, αν είναι το ελάττωμα που σηκώνουμε από την καρέκλα, σας λέγω και σας το έχω πει, έχω πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να κάτσω. Και εσείς επιμένετε κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Ο κύριος σηκώνω μου το καταφράζει. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να μας το φέρετε και γραπτός από γιατρό, σας παρακαλώ, για το πρόβλημα το οποίο έχετε. Αυτό που λέτε για τη μέση. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, κύριε Σκουτέ. Η κυρία Τσικρικόνη. Ελάτε, κύριε Σκουτέρη, τώρα αφού βλέπετε ότι υπάρχει καλή διάθεση. Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Σκουτέρη ως εισηγήτρια. Η κυρία Σκουτέρη. Ξυπνάω και κοιμάμαι με εσάς, κύριε Σκουτέρη. Λοιπόν, ως εισηγήτρια του θέματος, η αντιδήμαρχος, η κυρία Τσικρικόνη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι κατάλαβα, η διαφωνία και η ένσταση του κυρίου Σκουτέρη έχει να κάνει με το λεκτικό, με τη διατύπωση σε ό,τι αφορά. Ναι, η ανάκληση, η παρέτηση κλπ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει είναι επουσιώδες, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Επουσιώδες είναι. Αν εσείς έχετε, δεν σημαίνει ότι επειδή έχετε κάποια διαφωνία ότι έχετε και δίκιο. Το εξετάσουμε και θα το δούμε. Έχετε κάποιο θέμα με τη διατύπωση. Αν είναι αυτό το μεγάλο σας το θέμα και δημιουργήσατε όλη αυτή τη φασαρία για αυτό το θέμα, εντάξει, με γεια σας, με χαρά σας. Τι να σας... Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Ροδόπουλε, δέστε. Θέλετε ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Κουλιντζόπουλε? Τώρα όχι. Λοιπόν, οι συμφωνούντες. Λοιπόν, οι συμφωνούντες. Οι διαφωνούντες. Λευκό, ο κύριος Κουνιουτζόπουλος και ο κύριος Τάπας. Άρα λοιπόν, το 10ο θέμα, ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στον Δήμο μετά από αιτήσεις. Στο ίδιο σημείο. Τίποτα. Επειδή. Τι θέλετε, τι θέλετε. Λευκό. Λευκό και ο κύριος Τίγκας. Άρα λοιπόν το 10ο θέμα, ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στον Δήμο μετά από αιτήσεις των δικαιούχων, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Μας παιδέψανε τα θέματα αυτά που λέει οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι παντρεμένοι με τους παντρεμένους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 11ο θέμα. Έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2017. Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να μας πει δύο λόγια για την εισήγηση. Σε ό,τι αφορά στην έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2017, έχουμε επισυναπτώμενα την αιτιολογική έκθεση του πρώτου ΑΠΕ και τον πρώτο ΑΠΕ. Ο πρώτος ΑΠΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο. Ο ανάδοχος τον έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα και δεν έχει γίνει ανάλυση των επιέλασσων δαπανών και τη χρήση των απρόβλεπτων. Ήταν σύμφωνο με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του νόμου 3669 του 2008. Συγκεκριμένα στην αιτιολόγηση της σύνταξης του ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων βάσει των επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και των ποσοτήτων που έχουν προμετρηθεί και απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Το ποσό των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. Με τον παρόντα πρώτο ΑΠΕ, η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.001, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Κογιουμτζόπουλος, άλλος. Ερώτηση ο κύριος Κογιουμτζόπουλος, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η πρόοδος των εργασιών, δηλαδή όλα αυτά που επιμετρήθηκαν, που γίνανε. Πρώτον και δεύτερον, ποια ήταν τα απρόβλεπτα. Ευχαριστώ. Το λοιπόν, λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη. Όπως ανέφερα και στην εισήγηση, εδώ περιλαμβάνονται επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και ποσοτήτων που έχουν προμετρηθεί και απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Απρόβλεπτα υπήρχαν σε ό,τι αφορά στους χρωματισμούς των εργασιών του δευτέρου λυκείου Χολαργού, του πρώτου γυμνασίου Χολαργού, στα ενανθρακωμένα σκυροδέματα των συγκεκριμένων σχολείων, καθώς επίσης και στην επίστρωση με ακριλικό τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του πρώτου γυμνασίου Χολαργού. Για την πορεία των εργασιών, έχω να πω ότι ήδη, αν θα δείτε και στο επόμενο θέμα, έχει αιτηθεί παράταση ο ανάδοχος. Σκοπός είναι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του συγκεκριμένου έργου και βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Σε τοποθετήσει, έτσι. Λοιπόν, ερώτηση πάλι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Η πορεία τι έχει γίνει, θέλω να πείτε δημοσίως, τι έχει γίνει. Θα απαντήσετε, κυρία Αρβανίτη. Ωραία, το λόγο έχει κυρία Αρβανίτη. Θα πω το εξής, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου την τεχνική περιγραφή του συγκεκριμένου έργου, δημοσίως μπορώ να σας απαντήσω και εγγράφω, αν θέλετε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι το έργο... Θα απαντήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το απαντήσετε μέχρι τέλος εβδομάδας. Ωραία, μέχρι το τέλος εβδομάδας. Θα αποστείλετε το θέμα. Ναι, και αύριο μπορούμε να... Και αύριο μπορούμε να... Με εντολή δική μου, γιατί δεν θα γίνονται ό,τι θέλουμε εδώ μέσα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα έχει πάρει απάντηση τι εργασίες ακριβώς έχουν γίνει από το συγκεκριμένο έργο. Γυμνάσια. Ευχαριστούμε πολύ. Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Καμία. Ωραία. Άρα λοιπόν προχωράμε σε ψηφοφορία. Οι συμφωνούντες, οι διαφωνούντες. Λευκό. Λευκό ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κουμιντζόπουλος και ο κύριος Τάπας. Και πόσα θέματα έχει πληρώσει. Άρα, το 11ο θέμα, έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2017, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 12ο θέμα, έγκριση παράταση εργασιών του έργου Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2017. Παρακαλώ την κυρία Αρβανίτη να μας πει περιληπτικά τη συγκεκριμένη εισήγηση. Κυρία Αρβανίτη, έχει το λόγο. Λοιπόν, και σε σχέση και με το προηγούμενο θέμα, η ανάδοχος, η κυρία Γκύρτη Αγγελική, παρακαλεί για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι 30 Τετάρτου 2018, το οποίο
το στηρίζει στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι οι περισσότερες εργασίες συντηρήσεων δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων για λόγους ασφάλειας επίσης και λόγω του ότι βάσει προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι εκτελεστήσεις εργασίες έχουν προσαρτηθεί σε συγκεκριμένα άρθρα όπως επισυνάτωση στον ανακεφαλικό πίνακα και η άποψη της υπηρεσίας για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους είναι να παραταθεί κατά 2 μήνες ο χρόνος των εργασιών. Και όπως ανέφερα και πριν, σκοπός μας είναι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προλογέπονται από την τεχνική περιγραφή. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Κουγκιντζόπουλος, άλλος. Ο κύριος Κουγκιντζόπουλος για ερώτηση, παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, πότε υπογράφηκε η σύμβαση, πρώτον. Δεύτερον, πόσους μήνες προέβλεπε η αποπεράτωση αυτού του έργου και τρίτον, ποιες ήταν οι εργασίες που προέβλεπε αυτό το έργο. Λοιπόν, η Αντιδήμαρχος, κύριε Αρβανίτη, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Η σύμβαση υπογράφηκε 24/8 του 2017, εάν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. 24/8 του 2017. Ο χρόνος που προέβλεπε ήταν 6 μήνες. Αυτό. Αυτό, σας είπα πριν, ότι αυτή τη στιγμή την τεχνική περιγραφή δεν την έχω και θα σας πω. Ευχαριστούμε την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, τοποθετήσεις. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, Λευκό, ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κουγιουτζόπουλος, κύριε Στάπα και εσείς, Λευκό. Και... Ωραία. Λευκό ο κύριος Κουγιουτζόπουλος. Άρα Λευκό ο κύριος Τίγκας, μόνο. Συνεπώς, το 12ο θέμα, έγκριση παράταση εργασιών του έργου, συντήρηση και επισκευή γυμνασίων Λυκείων Δήμου Παπάου Χουλαργού έτους 2017, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 13ο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου, κατασκευή, ενίσχυση, εξυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Παρακαλώ την κυρία Αρβανίτη, συνοπτικά, να μας πει την εισήγησή της. Λοιπόν, υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρακτικό της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου που αφορά στην κατασκευή ενίσχυση εξυγχρονισμό δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Ο προϋπολογισμός ήταν 100.000 ευρώ και η σύμβαση 43.952,97. Ο ανάδοχος ήταν η αδελφή Λεμπέση Όμικρον Έψιλον. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω τα σημεία στα οποία αφορούσε, που συγκεκριμένα ήταν τοποθέτηση νέων καλωδίων σε υπάρχουσες υπόγειες ολινώσεις, αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων σε υπάρχουσες ολινώσεις, κατασκευή νέων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση νέων πινάκων και πύλα. Εγκαταστάθηκε η καλωδίωση στο μεγάλο πάρκο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου. Τοποθετήθηκαν 20 σιδηροί ιστοί ύψους 7 μέτρων με προβολής LED. Θα εγκαταστάθηκε νέα καλωδίωση στην οδό Μπλέσα στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Νέο πύλαρ στο μεγάλο πάρκο. Και 3 σιδηροί ιστοί ύψους 9 μέτρων οκταγωνικής διατομής στην εισίδα της οδού 25 Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Καραγιάννης για ερώτηση. Εγώ μία μικρή ερώτηση να κάνω. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πρακτικό Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ταυτόχρονα. Πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα, έχει γιατί παρέλθει, συνήθως, έχει παρέλθει. Μην απαντάτε. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Όχι, αυτό είναι η ερώτηση. Ωραία. Η κυρία Αρβανίτη έχει το λόγο, η Δήμαρχος. Έχει παρέλθει το 15μηνο και ως εκ τούτου το παραλαμβάνει. Είναι ένα πρακτικό. Ναι, ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμαρχο. Τοποθετήσεις. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, οι συμφωνούντες, οι διαφωνούντες, Λευκό. Λευκό ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κουγκιντζόπουλος και ο κύριος Στάπας. Άρα το 13ο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου, κατασκευή, ενίσχυση, εξυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 14ο θέμα,
αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Παπάου Χουλαργού στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού. ΣΠΑΗ. Στο συγκεκριμένο θέμα... Λοιπόν, τα ονόματα λοιπόν... ως εκπρόσωποι του Δήμου Παπάου Χολαργού στο θεσμό προστασίας και ανάπτυξη του ΣΠΑΗ ορίστηκαν με την παρήθμου 226-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η προηγούμενη αυτό για να υπάρχει το ιστορικό, ο Δήμαρχος κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Αντιδήμαρχος κυρία Βικτωρία Νικάκη. Τη 12η Ιανουαρίου 2018 οι παραπάνω εκπρόσωποι υπέβαλαν τη συμπαρήθμου 948 και 949 του έτους 2018 παρετήσεις τους και ως εκ τούτου προτείνουμε την αντικατάστασή τους από τον κύριο Αθανάση Βαλιράκη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρία Χρύσα Παρίση, πρόεδρο του νομικού προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας και Προσχολικής Αγωγής ΔΟΚΜΕΠΑ μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου χρόνου που έχει για το ΣΠΑΗ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σε ψηφοφορία, οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, λευκό. Άρα, το 14ο θέμα, αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Παπάου Χολαργού στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξη Μητού ΣΠΑΗ εγκρίνεται ομόφωνα. 15ο θέμα, εξέταση του υπαρήθου πρωτοκόλλου 34.019-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση Παπάου Χολαργού με θέμα ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Ο κύριος Δρεμούνδος απουσιάζει, οπότε... Θα το αφήσουμε για το επόμενο. Να δώσει το λόγο στην κυρία Αλβανίδη να απαντήσει ο κύριο Βαγκούρη. Εκτός ή θα κάνουμε μια διαδικασία ή θα το διαβάσει ο κύριο Τράκα και θα πάρουμε. Αποσύρεται. Με πήρε ο κύριο Τρεμούδο να αποσύρουμε το θέμα. Έτσι, ωραία. Οπότε... Εντάξει, δεν ήξερα την επικοινωνία αυτή. Οπότε κατόπιν ενημέρωση του κυρίου Ρεμούνδου. Να το συζητήσουμε χωρί να είναι εδώ, δεν είναι. Αποσύρεται λοιπόν, το θέμα για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, η κυρία Αρβανίτη, λοιπόν. Σε σχέση με την εκκρεμότητα που είχαμε σε ό,τι αφορά στην απάντηση στον κύριο Κουντζόπουλο. Να πείτε και τα θέματα. Που αφορούσε συντήρηση επισκευή γυμνασίων. Ναι. Για ποιο πράγμα. Αυτό είναι το 12ο θέμα. Στο 12ο θέμα. Για τις εργασίες οι οποίες προβλέπονται, δεν ναι, είναι. Ναι. Λοιπόν. Σε σχέση με τις επιμετρήσεις, οι επιμετρήσεις συντάσσονται με απόλυτη και ακέραια ευθύνη του επιβλέποντα και της διευθύντριας. Οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, μπορώ να σας πω τι από αυτά έχει εκτελεστεί μέχρι τώρα και τι από αυτά δεν έχει εκτελεστεί μέχρι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν. Στο πρώτο λύκειο λοιπόν του Χολαργού είναι εδώ Καραϊσκάκη. Η τσιμεντόστρωση στο χώρο πίσω από το γυμναστήριο έχει γίνει. Χρωματισμός και κλειδωμάτων δύο πλευρών έχει γίνει η μία πλευρά. Διαμόρφωση εισόδου Καραϊσκάκη με κατασκευή σκάλα εισόδου έχει γίνει. Χρωματισμοί τείχη εισοδίου και κλειδωμάτων εσωτερικών τείχων αιθουσών εξωτερικών τείχων έχουν γίνει κάποια πράγματα, ευτυχώς γιατί τώρα έχουμε και κατάληψη. Επισκευή μοσαϊκού στο δάπεδο μπροστά στο κηλικείο δεν έχει γίνει ακόμα. Σοβάτισμα εξωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης έχει γίνει. Αντιμετώπιση υγρασίας υπογείου έχει γίνει με μια τσιμεντοσανίδα. Μόνο στις χάρες ομβρίων υδάτων αυλής τελικά δεν χρειαζόταν κάτι και δεν το κάναμε. Τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου στο υπόγειο δεν έχει γίνει. Στο δεύτερο λύκειο του Χολαρού Συνοδού Αριστοτέλους. Χρωματισμοί αιθουσών. Έχουν χρωματιστεί όλες οι αίθουσες του δευτέρου λυκείου Χολαργού. Χρωματισμοί εξωτερικών και μάλιστα μας έχει ζητηθεί και το γραφείο των καθηγητών που εκκρεμεί. Χρωματισμοί εξωτερικών τείχων τυχείων σωληνώσεων ομβρίων υδάτων. Αυτό θα γίνει όταν ο καιρός επιτρέψει, γιατί θα στηθούν και σκαλοσχές. Χρωματισμός και κλειδωμάτων περίφραξης έχει γίνει. Χρωματισμός στεγάστρου προς το πίσω προάβλιο έχει γίνει. Ενίσχυση περίφραξης σε ύψος έχει γίνει, έχει κάποιες παρατηρήσεις ο διευθυντής, τις οποίες θα δούμε. Επιδιόρθωση αποχέτευσης λεκάνης πλισταριού στο εσόγειο δεν έχει γίνει. Αντικατάσταση πλέγματος περίφραξης έχει γίνει. Επισκευή μεταλλικής πόρτας δευτέρου ορόφου δεν έχει γίνει. Αντικατάσταση σωληνώσεων στα καζανάκια των τουαλετών του πρώτου ορόφου δεν έχει γίνει. Καθαρισμός την πίσω ευλή από τα μπάζα θα γίνει όταν στηθούν και σκαλοσιές. Στο πρώτο γυμνάσιο του Χολαργού, ενίσχυση και χρωματισμός περίφραξης οδού αετιδέων και κλειούς, επισκευή υγρασίας στον τοίχο βιβλιοθήκης, συντήρηση εξωτερικών επιχρησμάτων εσωτερικά-εξωτερικά, επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος οξυδόδου μονοπλισμού και στα εξωτερικά κλιμακοστάσια, αυτά σε συνεννόηση με τον νέο διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Πάντο,
προκρίθηκαν να ελεοχρωματιστούν όλες οι αίθουσες εσωτερικά, πράγμα το οποίο έγινε, οι διδασκαλίες εννοούμε, και να φτιαχθεί και το γήπεδο του μπάσκετ εκ νέου, καινούργιο, που αυτό δεν προβλεπόταν καθόλου σε αυτό το σχολείο. Δεύτερο γυμνάσιο Χλωρού Οδό Αριστοτέλους. Χρωματισμοί πέργολας των διαδρόμων του δευτέρου ορόφου. Δεν έχει γίνει. Χρωματισμοί διαδρόμου τρίτου ορόφου έχει γίνει. Επιδιόρθωση μόνο σε γυρογμής δευτέρου ορόφου δεν έχει γίνει. Στεγανοποίηση αλουμινίων έχει γίνει, μόνο με... θέλει ακόμα συμπλήρωση. Στεγανοποίηση στεγάστρου τρίτου ορόφου δεν έχει γίνει. Τοποθέτηση σωβατεπιών έχει γίνει. Επιδιόρθωση διαρροής τουαλέτας έχει γίνει. Χρωματισμοί κλειδωμάτων περίφραξης δεν έχει γίνει. Επέμβαση στην καθίζηση του πρώτου προαυλίου και επίστρωση με ακριλικό δάπεδο έχει γίνει και μάλιστα εκεί διαμορφώθηκε νέο γήπεδο βόλεϊ. Ενοποίηση αιθουσών δεν έχει γίνει γιατί ο διευθυντής δεν ξέρουμε τελικά αν το ήθελε. Αντικατάσταση σειρματοπλέγματος περίφραξη γήπεδου μπάσκετ δεν έχει γίνει. Χρωματισμός ιστών φωτισμού γήπεδου μπάσκετ δεν έχει γίνει. Εσωτερικοί χρωματισμοί γυμναστηρίου δεν έχει γίνει. Πρώτο λύκειο γυμνάσιο Παπάγου. Κατασκευή κουζίνας στο γραφείο καθηγητών. Έχει γίνει. Αντικατάσταση τυρών τουαλετών έχει γίνει. Αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου στα γραφεία καθηγητών γυμνασίου έχει γίνει σε ένα τμήμα. Χρωματισμοί γραφείου καθηγητών γυμνασίου δεν έχει γίνει. Έλεγχο στα καζανάκια των τουαλετών έχει γίνει. Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στα παράθυρα του πρώτου ορόφου γυμνασίου Λυκείου έχει γίνει. Τοποθέτηση καθιστικών στο χώρο παραπλέους του Λυκείου έχει γίνει. Χρωματισμοί αιθουσών έχει γίνει. Επισκευή ανανθράκους κυροδέματος και οπλισμού έχει γίνει. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. Λήξη της συνεδρίατος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος που το έχει πει. Η 22 και 5, λήξη της συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά.